Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And the toys that he will leave. Mamacita, είμαστε μόνοι μας εδώ με τον Κωστάκη σε ένα άδειο στούντιο και όπως καταλαβαίνετε κάνουμε τις τσαχπινιές μας κι εμείς, έτσι τα σκηνοθετικά μας τα τερτύπια. Λοιπόν, και καλώς ήρθατε λοιπόν έτσι σε μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, γιατί μέσα στο Χριστούγεννο σας έχουμε και παράπονο κανονικά δεν πρέπει να έχετε. Από χριστουγεννιάτικο άσμα σε χριστουγεννιάτικο άσμα σας πηγαίνει σήμερα όλη μέρα. Και τι ήθελα να πω, φυσικά Νίνα Σνάιτ και σήμερα. Μια καινούργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε για μας. Μέχρι τη μία Νταν θα είμαστε εδώ και γροθιά στο κατεστημένο σου λέει. Γιατί σήμερα δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί εδώ στην εκπομπή. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, εννοώ ότι κάθε φορά είχαμε κάτι συγκεκριμένο που μας απασχολούσε. Βέβαια, εσείς λέγατε τους δικούς σας τους καημούς που καμία σχέση δεν έχουν τις περισσότερες φορές με το θέμα το δικό μου. Αλλά σήμερα είστε ελεύθεροι έτσι να παίρνετε τη τηλέφωνά σας και να λέτε οτιδήποτε σας απασχολεί. Μία δική μου ροή και πρόταση είναι γενικά σήμερα να ασχοληθούμε με τα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν και τις σχέσεις. Δηλαδή, κατά πόσο βλέπουμε ρατσιστικά το άλλο φύλο, εννοώντας ότι τις μειονεκτικές ομάδες πώς τις βλέπετε, τις μειονότητες εννοώ. Είστε θετικοί στο να κάνετε μία σχέση με άτομα που έτσι ανήκουν σε ένα διαφορετικό κύκλο από εσάς ή ακόμα και αν είναι διαφορετικής εθνικότητας κλπ. Και για να μην χρονοτριβώ, τώρα που είναι και η αρχή έτσι, της εκπομπής και ξεκινήσαμε έτσι τόσο χαροπά και χαρούμενα και αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά. Τι ήθελα να πω. Ναι, ήθελα να πω βεβαίως ότι τα τηλέφωνα είναι τα γνωστά αγαπημένα τηλέφωνα και πολύ εύκολα. Και όλες 2, 11, 55, 55, 37 και 538, άμα λάχει και το άλλο είναι απασχολημένο. Επίσης, ήθελα να πω ότι παίζει κανονικότατα η σελίδα μας στο Facebook. Η σελίδα μας στο Facebook παίζει κανονικότατα, λέω να τη δω. Νάτη λοιπόν τη σελίδα στο Facebook. Παίζει κανονικότητα και σε αυτό το σημείο πριν ξεκινήσω θέλω να πω βρε παιδιά εγώ ένα ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος έτσι με έχει κάνει να εκπλαγώ πολύ ευχάριστα τις τελευταίες μέρες μέσω Facebook. Πρόκειται λοιπόν, είχα ξανακάνει μία αναφορά και στην προηγούμενη εκπομπή για τον Chris τον Γκλινάκη, ο οποίος μας στέλνει, μας κατακλείζει στο Facebook με προτάσεις για θέματα, με ατάκες, με χίλια δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Chris. Και το Chris βγαίνει από το Χριστόφορος, όπως πληροφορήθηκα. Έχει στείλει ατάκες και για τον τοίχο. Ο τοίχος είναι ένα άλλο θέμα τώρα, βαρύδι, στη δική μου την... το μυαλό, διότι ο τοίχος δεν έχει προλάβει να αλλάξει, ότι είμαστε πάρα πολύ, πολύ άσχολοι σε αυτό το κανάλι και δεν προλάβαμε να το κάνουμε αυτό. Βέβαια, υπομονή, αγάλη-αγάλη, το καλό το πράγμα αργεί να γίνει, όπως ξέρετε. Μέχρι αύριο ο τοίχος θα έχει αλλάξει και μικρή έκπληξη για σας, αλλά όλα αυτά εσ' αύριο. Η πρώτη γραμμή, νομίζω, είναι ήδη εδώ και για να την ακούσω, παρακαλώ. Καλημέρα από εδώ που ξημέρωσες την αγαπημένη μας Νίνα. Καλησπέρα από εδώ που νύχτωσες τον αγαπημένο μας κύριο Πολ. Μου άρεσε το αγάλι αγάλι. Είχα να τα ακούσω χρόνια, κούκλα μου. Αγάλι αγάλι, κύριε Πολ. Γιαγιά. Όλα στη ζωή έτσι γίνονται. Αγάλι αγάλι. Σιγά σιγά. Ακριβώς, αλλά το αγάλι αγάλι είναι μια λέξη της παλιάς δημοτικής που έχει χαθεί τώρα, γιατί. Μα κύριε Πολ, εμένα το καλιαρντό είναι η ζωή μου όλη τώρα. Τι να λέμε. Μπράβο. Χαίρομαι ειλικρινά. Τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς έχετε περάσει τη βδομάδα σας μέχρι τώρα, σας άφησα Τετάρτη. Περίφημα πάντα.
πάντα το χαμόγελο είναι εδώ, δεν έχει χαθεί, γιατί αν το έχουμε αυτό πάντα, είμαστε πάντα καλά. Βεβαίως. Ένα τσίκ το πιο άχος... δυνατά θέλω τον κύριο Πολ. Συγγνώμη. Όχι, δεν σας άκουγα καλά, κύριε Πολ. Α, με ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούω καμπάνα. Ακριβώς. Ξέρεις γιατί εγώ δεν έχω ήχο όμως από το ίντερνετ. Δεν έχετε ήχο? Να, δεν έχω ήχο σήμερα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχω ήχο. Τέλος πάντων, it's okay. Something wrong with the line or whatever. Φταίνε τα δικά σας τα μπλιμπλίκια. Δεν νομίζω ότι φταίει το δικό μας το σήμα. Μάλλον τα μπλιμπλίκια τα δικά μου. Okay, πάλι και αυτή η ωραία λέξη. Μέσα στις ομορφιές είμαι εγώ. Fantastic. Εσύ πως περνάς όμορφα ασφαλώς, χαριτωμένη είσαι. Everybody, μόλις περνάς θα σφυρίσουνε, καταλαβαίνω. Σου λέει, περνάει η Νίνα και σταματούν τα τραμ, κύριε Πολ. Ακριβώς. Όχι, κύριε Πολ. Το χθεσινό το ζήσαμε όλο, κούκλα μου. Άμα περνούσε καμιά κούκλα, σφυρίγματα παντού. Παλιά τα παιδιά. Η κυκαιριά ντρεπότανε κι όλο όμως κουνιόταν να σφυρίξουμε κι άλλη και πέρα. Κύριε Πόλη, στην παλιά τότε την εποχή τις γυναίκες έτσι τις φλερτάρατε, τις κάνατε το κόρτε σας, παίζατε έτσι πιο δυναμικά, Ήταν ο κόσμος όχι τόσο ελεύθερος τότε. Έπρεπε να κάνεις αγώνα μεγάλο και αν θα το έκανες, η πρώτη ερώτηση που θα σου έκανε θα σου λέγε τι θα παντρευτούμε, τι θα κάνουμε. Έχεις καλό σκοπό για να σε αφήσω να προχωρήσεις και να μιλάμε μαζί. Γιατί ο πατέρας μου ή ο αδερφός μου είναι κριτικός και σκοτώνει κιόλας. Μα ολονών οι πατεράδες και αδερφοί κριτικοί ήταν, κύριε Πόλη. Δεν ήταν έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, εγώ αυτή την εποχή δεν την έχω ζήσει. Αλλά βλέποντας τις ταινίες της εποχής, βλέπω και κοπέλες που πήγαιναν στα κλαμπ, στα κέντρα και χόρευαν και έκαναν τις τσαχπινιές τους. Και αγόρια που ήταν έτσι πιο ζουζουνιάρικα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρχε και μερίδα κοριτσιών που ήταν έτσι πιο απελευθερωμένες. Νίνα Ντάλη, μιλάς για τα κέντρα της Αθήνας. Μιλάς για μια τάξη που γλεντούσε. Δεν γλεντούσαν όλοι τότε οι νέοι, ούτε οι κοπέλες. Οι κοπέλες ήταν πολύ λίγες. Η αριστοκρατία της τότε Αθήνας, αν βλέπεις βίντεο και movies τα παλιά που ασφαλώς εμείς τα ζήσαμε, η τάξη αυτή είχε πάντα λεπτά και πάντα γλεντούσε. Λαϊκός κόσμος ήταν πολύ λίγος. Ναι, είδες τη λατέρνα εκεί, ήταν λίγο τα κορίτσια ντροπαλά τότε. Θυμάσαι το, πώς τον λέγαμε αυτόν που έπαιζε την ταβέρνα, τη λατέρνα. Λατέρνα, αυτό είχε και φιλότιμο. Μπράβο. Thank you very much, γιατί τώρα ξέρεις ότι μου διαφεύγουν και ορισμένα. Άλλος κόσμος στην Κοκκινιά, άλλος κόσμος στο Κολωνάκι. Ναι, θέλετε να πείτε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της τότε εποχής ήταν άνθρωποι που ήταν του μόχθου και που δεν είχαν την πολυτέλεια, τέλος πάντων, να φορέσουν αυτά τα ωραία, τα τύπου garden party φορέματα, τα φρουφρουλιάρικα και να πάνε στα κέντρα και όλα αυτά. Ασφαλώς. Αυτό. Οι περισσότεροι ήταν κατηγορία από γιατί αυτό είναι η κοινωνία που πάντα έκανε όλα αυτά και τα βλέπαμε. Ήταν η κοινωνία που ήταν, πώς να σας πω, η middle and high class, society. Κύριε Πολ, εσείς εκείνη την περίοδο που σαφώς, πόσο ήσασταν, καμιά 20 χρονών, πιο μικρός, πιο μεγάλος, πόσο ήσασταν? Στην Αθήνα ήρθα 18 χρονών, αλλά εντωμεταξύ μετά από τη θρηλυκή κατάσταση της κατοχής και τέτοια, μετά πήγα στην Κρήτη για 3 χρόνια. Uh-huh. Είναι ένα ιστορικό μεγάλο. Πήγα με μια βάρκα από την Πελοπόννησο στην Κρήτη. Βγήκα στη Γραμπούσα, μετά πήγα στο Καστέλι της Κισάμου. Είναι ένα ιστορικό που θέλω 2.000 σελίδες για να γράψω το ιστορικό μου. Μετά από κάθισα εκεί 3 χρόνια στο Καστέλι της Κισάμου, μετά ανέβηκα στην Αθήνα. Η κατάσταση τρομερή τότε. Αν είχες ανακατευτεί έστω και κοιτούσες κάπου αριστερά, ήσουν επικίνδυνος να πεθάνεις.
Αυτά δεν γράφτηκαν ποτέ, ούτε επόθηκαν ποτέ στην ιστορία της, της νεολαίας, και η νεολαία δεν ξέρει τίποτα από τον κόσμο πρώτη, το χθες. Πρώτη μετάδοση, κύριε Πολ. Αποκλειστικότητα έχουμε. Λέω πρώτη μετάδοση εδώ, από τον Ines Knight. Σας έχω αποκλειστικότητα. Ναι, λοιπόν, έρχοντας στην Αθήνα, δύσκολα για τον, παιδί που ήρθε από την επαρχία, αν και ήμουνα προηγουμένως στην Αθήνα, από το 35 ήμουν στην Αθήνα, ο τότες που η πλατεία Καρεσκάκη ήταν ουζάδικα μικρά εκεί πέρα, από τότε είμαι στην Αθήνα, αλλά οι συνθήκες ήταν τότε, είχαμε μια οικογένεια από 5-6 άτομα, 6 ακριβώς, όπου ο γέρος αρρώστησε και εγώ ήμουν μεγαλύτερος, έπρεπε να πάρω τα ενία εγώ της οικογένειας στα χέρια μου. Ο γέρος εννοεί τον μπαμπά σας. Ο πατέρας μου, ο πατέρας μου άρρωστος, οπότε η οικογένεια είχε ανάγκη από άλλον άνθρωπο να φέρνει κάτι στο σπίτι, που δηλαδή ήμουν μεγαλύτερος. Εσείς εκείνη την εποχή... Είναι κάτι που λέμε στον αέρα που δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Είναι... Όχι, κύριε Πολ, είναι πάρα πολύ ωραία να ακούγονται αυτά τα πράγματα, γιατί στους περισσότερους, στον περισσότερο κόσμο έτσι της νέας γενιάς δεν δίνεται εύκολα η δυνατότητα να ακούει έναν άνθρωπο που έχει ζήσει σε μια άλλη εποχή και που είναι βεβαίως και πάρα πολύ σύγχρονος, γιατί δεν είστε ένας άνθρωπος απολιθωμένος, απαρχαιωμένος. Είστε μέσα στα πράγματα, κινείστε, ξέρετε, έχετε άποψη και είναι πολύ ωραίο να, να ακούμε εμείς που είμαστε η νέα γενιά και είμαστε πιο μικροί φυσικά, να ακούμε τα πράγματα αυτά από έναν άνθρωπο ο οποίος και τα έχει ζήσει, αλλά μπορεί και εύκολα να μας τα μεταδώσει και να μας τα μεταφέρει. Ούτως ώστε έτσι να τα καταλαβαίνουμε, μας φέρνετε γενικά πάντα, εσείς όταν κάνετε αναδρομή στο παρελθόν σας, μας φέρνετε πάντα πολύ κοντά στην κατάσταση εκείνη. Και γι' αυτό και εγώ έτσι πολλές φορές θέλω να σας ρωτήσω, να ακούγονται πράγματα, να μαθαίνουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα και για μένα, είναι για όλους. Σωστό, Νίνα κούκλα μου. Είναι πράγματα που δυστυχώς η νεολαία σήμερα έχει αλλάξει τελείως τον κόσμο της. Δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Εκείνο που την ενδιαφέρει πώς θα πάει να φτιάξει να πιει στο καφενείο, να πιει τον καφέ του, στο coffee shop όπως τα λέτε τώρα, με τη φιλενάδα του, χωρίς να ενδιαφερθεί για τίποτα. Και όταν έρχονται οι ώρες της εκλογές, ακούει τον πολιτικό και πιστεύει στα ψέματά του και ψηφίζει στα ψέματα. Και να το δράμα το σημερινό, κυρία μου, ο δεσποινής μου, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Κύριε Πολ, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πλέον βιώνουμε όλη μια κατάσταση η οποία μας πρόχνει, ακόμα και αν κάποτε, αν πιο παλιά, δεν ήμασταν τόσο έντονα, αν δεν είχαμε τόσο έντονη πολιτική άποψη και αντίληψη. Πλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα, μας έχει σπρώξει η κατάσταση την οποία βιώνουμε, εν πάση περιπτώσει, να πάρουμε όλοι λίγο ή πολύ θέση σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πλέον κυριαρχεί τόσο μεγάλο, σε τόσο μεγάλο βαθμό η αδιαφορία του κόσμου. Δηλαδή, όλοι βλέπουν τα τεκμενόμενα στις ειδήσεις και πολύ περισσότερο, δηλαδή, εγώ χαίρομαι που... Αν και αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να το πω στη θέση που είμαι τώρα, αλλά με πήρε η μπάλα. Τέλος πάντων, αφού το ξεκίνησα, χαίρομαι πάρα πολύ που, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση, δεν πιστεύει μάλλον τις ειδήσεις, έτσι, γιατί τις παρουσιάζουν λίγο στην τηλεόραση πιο χοντροκομμένη την πραγματικότητα από ό,τι είναι. Υπάρχει λίγο υπερβολή. Και ο νέος κόσμος, δηλαδή περισσότερο στη δική μου την ηλικία, ενημερώνεται από blogs, ενημερώνεται πάρα πολύ από το ίντερνετ. Και θέλω να πω ότι εγώ βλέπω μία τάση στο να ενδιαφερόμαστε πολύ, που είναι φυσικά πάρα πολύ ωραίο αυτό, για το τι συμβαίνει γύρω μας και το τι συμβαίνει στη χώρα μας και το πώς βαίνουν τα πράγματα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τώρα στην εποχή μας υπάρχει τόσο έντονη αδιαφορία. Νίνα, θα σου απαντήσω σε αυτό το ζήτημα, αλλά ίσως να είμαι και λίγο πιο αυστηρός γι' αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Θα σας πω κάτι γενικό. Το 1941 στην Αθήνα και στην Πειραιά πέθαναν 350.000 κόσμος από την πείνα. Κανένα βιβλίο δεν το έγραψε αυτό. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Άκου να δεις, σε κάθε γωνιά του Πειραιά και της Αθήνας, ήμουν το καλοκαίρι εκεί πέρα, μπορεί να πάρεις ό,τι πρέζα θέλεις. Yes ή όχι.
σε κάθε γωνιά εκεί πέρα. Και εκεί κάποιοι σε πιάσουν για τα μάτια. Πας στην Ινδονησία και στα άλλα μέρη, για ένα γραμμάριο σε σκοτώνουνε. Ποιος είναι ο τρόπος που αυτά είναι ελεύθερα? Γιατί τους φοβούνται τα νιάτα. Τα νιάτα τα θέλουνε ναρκωμένα. Νίνα κούκλα μου, κάνεις ένα τζοκ. Βλέπω και συγχαίρω το Μάκη, τον μπόσε σου εκεί πέρα, που δείχνει και ξεσκεπάζει πράγματα που καμιά φορά σε κάνουν να τρομάξεις. Επιτέλους υπάρχει κάποιος που λέει την αλήθεια τι γίνεται. Ναι. Ας μάθουμε λοιπόν οι νέοι γιατί να ανακατευτούμε σε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι εύκολα, δηλητήρια είναι όλα. Πετάξτε και το τσιγάρο, μην ανάβετε άλλο. Μείνετε νέοι για πάντα και υγιείς το μυαλό για πάντα. Αυτό είναι το πιο βασικό που είπατε το τελευταίο. Νέος δεν μπορείς να είσαι για πάντα, γιατί είναι αναπόφευκτη η φθορά του χρόνου. Εννοείται, ο τρόπος του λέγειν. Ναι, το μυαλό σου όμως να έχει διάβγεια και να είναι καθαρό και να είναι σε ετοιμότητα, είναι στο χέρι μας. Στο καθένα το χέρι, εν πάση περιπτώσει, να το πετύχει αυτό και να μπορέσει να το πετύχει. Ακριβώς. Αλλά αν όμως και δεν υπήρχε η ευκαιρία να το αγοράσει αυτό το πραγματάκι που του είπε ο φίλος του, ότι έρα καμά, δοκίμασέ το, καλό είναι, όπως μας έλεγε ο φίλος προχτές. Άρα λοιπόν, ας το κάνουμε, οι νέοι είναι μορφωμένοι σήμερα να μην κάνουν τέτοια λάθη. Στα χρόνια τα δικά μου υπήρχε η αμορφωσιά. Όχι γιατί το ήθελα να είναι αμόρφωτη, αλλά οι συνθήκες ήταν τέτοιες που δυστυχώς δεν μπορούσες να αμορφωθείς όπως εσύ ήθελες. Ή έστω και να πας και στο σχολείο καθόλου. Γιατί οι συνθήκες καμιά φορά οικογενειακές, η ωρεύα, ο πόλεμος μετά. Εμείς είμαστε η αματωλή γενιά του πολέμου. Ναι, απλώς κύριε Πόλη, η κατηγορία τώρα ναρκωτικά είναι μια μεγάλη συζήτηση που την έχουμε ξανακάνει εδώ πέρα στην εκπομπή. Δεν νομίζω ότι φυσικά οφείλονται όλα τα προβλήματα εκεί, έτσι, σε καμία περίπτωση. Τώρα και πάλι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο. Αυτό και πάλι είναι στο χέρι σου. Αυτό θέλω να πω. Μα αυτό λέω, Νίνα κούκλα μου. Δηλαδή, είναι στο χέρι να πείτε, του. Γιατί συμφωνώ να παρασυρώμεθα με τη μόρφωση που έχουμε σήμερα σε αυτά τα δηλητήρια? Για πολλούς λόγους μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν υπάρχει λόγη. Δικαιολογία καμία. Τίποτα δεν διορθώνει όταν να πάει να μεθύσεις για να γίνεις καλά, γιατί στεναχωρήθηκες, θα πάει να πιεις, θα το διορθώσεις αυτό, όχι. Και όμως αυτό συμβαίνει. Απλώς ο άνθρωπος, κύριε Πολ, καμιά φορά έτσι είναι, μπερδεύεται. Δηλαδή, αν βιώνεις καταστάσεις που σε υπερβαίνουν, μπορεί να κάνεις κάποια λάθη τα οποία δυστυχώς στιγματίζουν τη ζωή σου για πάντα. Ακριβώς. Αλλά υπάρχουν και αυτά. Ναι. Νίνα, χάρηκα που τα είπαμε. Ασφαλώς θα περιμένουν πολλοί νεαροί να ζητήσουν τη βοήθειά σου, γιατί είσαι ένας εξαιρετικός τύπος. Θα ήθελα να πω την καλημέρα στο chat. Βεβαίως. Και χαμόγελο πάντα σε όλους σας. Ας μην το χάσουμε, γιατί αυτό είναι που τα φτιάχνει όλα. Κύριε Πολ, να σας πω λίγο κάτι. Ενημερώστε και εμένα για το... Θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς δεν μου δίνεται εμένα η ευκαιρία, και θέλω να το πω αυτό, να παρακολουθώ κάθε φορά, μάλλον να παρακολουθώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το τι λέγεται στο chat. Πείτε μας λίγο για το chat. Το chat είναι... Είναι, να πω μόνο, ότι δεν είναι το chat που είστε εσείς, αυτό που είναι δίπλα από την οθόνη που βλέπετε. Πατάς το κουμπάκι που είναι κάτω, που λέει Enter σκέτο νομίζω, και σε βγάζει σε ένα άλλο παράθυρο, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, εσείς σε ποιο chat είστε, κύριε Πολ? Μέσα σε αυτό τις ζούγκλες που είμαι τώρα εδώ πέρα, που είναι μια... Πρώτα αυτό το chat ήταν γεμάτο και τώρα βλέπω μόνο 6, μόνο 7 εκεί. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία αυτή. Ξέρετε, συγγνώμη, αλλά ξέρετε πόσος κόσμος ήταν σε αυτό το chat που μπαίνω τώρα. Μπαίνω 2-3 χρόνια τώρα συνέχεια. Γιατί μ' αρέσει, ξέρεις, να μιλάω, όχι για τίποτα άλλο. Έλεγα στα παιδιά. Ήταν κόσμος πριν και τώρα που ξεκίνησα εγώ εξαφανίστηκαν.
Έλεγα στα παιδιά, εγώ επισκέπτομαι την Ελλάδα. Δεν ζητάω να βρω ούτε φιλενάδο ούτε τίποτα. Θέλω να μιλάω μαζί σας έτσι. Και όλοι μιλάγανε με αυτό, για αυτόν τον κόσμο. Ποιον θα βγάλουν έξω, τι θα κάνουν και τέτοια, ξέρεις. Παρά καλά, αυτά είναι τα νιάτα του σήμερα. Δεν σοκάει. Και εγώ ήμουν κάπως δέος και αυτό θα έκανα. Και εγώ τα ήμουν στα και τα δικά τους. Ναι. Από λοιπόν, ό,τι ξέρω εγώ, είναι ωραίο παρεάκι εκεί στο chat. Φαντάστηκε, είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ χαρούμενο πολλές φορές, αλλά παίρνουν και ορισμένοι δυστυχώς που μιλάνε με άσχημη γλώσσα. Βεβαίως, να τα λέμε και αυτά, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι κακοπροαίρετοι, η φαρμακόγλωση, που μπαίνουν και λένε τις χοντράδες τους. Αλλά δεν πειράζει, κύριε Πολ. Εμείς έχουμε μεγάλη καρδιά, τους αγαπάμε όλους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η απόδειξη. Μάλιστα, για να σου πω και κάτι, Νίνα, να το προσέξεις. Κοίταξε, έμπα στο Facebook να δεις μια γυναίκα. Έχει στέλνει ένα γράμμα ανοιχτό, η Αναστασία νομίζω ένα όνομα της, και έχει, λέει, πολλοί μιλάνε με τέτοια ιδιότητα στο chat που κι εγώ, λέει, εκπλήττουμε. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί της, γιατί το συνήθισα κι εγώ στο Facebook. Στο δικό μου, το Facebook της εκπομπής. Ναι, ναι, όχι τις εκπομπές της δικής σας, γενικά στο Facebook που μπήκα έτσι. Τη ζούγκλα στο Facebook. Όχι τη ζούγκλα, γενικά μπήκα στο Facebook, αλλά όχι στη ζούγκλα. Ανοίγεις και πατάς Facebook και σου βγαίνει μια εικόνα εκεί πέρα. Διάφοροι που μιλάνε από διάφορα μέρη του κόσμου, και από της Ελλάδας εννοείται. Και μου έκανε εντύπωση η χειδαιότητα ορισμένων που μιλάνε εκεί πέρα. Προς Θεού, βρε παιδιά, όχι τέτοια λόγια, όχι τέτοιους τρόπους. Μη συγχύζεστε. Ο κάθε άνθρωπος έχει την παιδεία του και το επίπεδό του. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε εγώ, εσείς και ο καθένας τον κόσμο και την παιδεία του. Οι άνθρωποι γαλουχούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έτσι. Αν τώρα ο άλλος έχει φτάσει 30 χρονών και δεν έχει μάθει να μιλάει και να εκφράζεται σωστά, okay. Yeah, Νίνα, κούκλα μου, we have to make a comment, να τον κάνουμε correct. We can't leave him alert to do all the time the wrong thing. Αν του πούμε, βρε κύριε, αυτό που κάνεις είναι αγενέστατο. Μάλιστα, οι εκφράσεις μου είναι οι εξής όταν τους απαντάω. Βρε παιδιά, έχετε μεγαλώσει στα Ηλίσια, στην Τρούμπα ή στην Ελλάδα. Στην Τρούμπα, είναι τα γνωστά τρουμπέικα, κύριε Μόλα. Ακριβώς. Έχω καθίσει και στα Ηλίσια και έχω ακούσει και τη γλώσσα αυτή. Ναι. Δεν πειράζει, ξέρεις κύριε Μόλα. Ξέρεις τα Ηλίσια. Ορίστε. Ξέρεις τα Ηλίσια. Τα Ηλίσια. Τα Ηλίσια είναι κινηματόγραφος Ηλίσια στην Τρούμπα. Αλλά εσύ είσαι too baby to know that. Τα Ηλίσια ήταν σινεμά. Σινεμάς βέβαια. Την Τρούμπα τη γνωρίζω. Ήταν και ένα σινεμάς που το λέγανε Ηλίσια. Και εκεί τι έδειχνε. Δεν έδειχνε και φιλμς, αλλά ό,τι πηγαίνανε εκεί πέρα είχαν γλώσσες και γλώσσες. Γλωσσάρες. Ακριβώς. Τα παιδιά του Πειραιά. Παίζουν σήμερα έτσι πάλι για ακόμα μια φορά. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει σήμερα. Παίζει το Champions League του και αυτός. Το πήρες ανάποδα τα παιδιά του Πειραιά. Τα παιδιά του Πειραιά της Μελίνας Μερκούρια μου το έκανε μπεάτ. Αυτό είπα τα παιδιά του Πειραιά. Απλώς λέω ότι σήμερα παίζει πάλι. Έχει το. Αυτοί που διοργανώνουν, αυτοί που διοργανώνουν, κυρία Πολ, το Champions League, εμένα μάλλον πρέπει να θέλουν να με καταστρέψουν, διότι κάθε φορά η Τρίτη, η Τετάρτη θα παίζει αυτός ο Ολυμπιακός και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, κύριε Πολ μου. Καταλάβατε τώρα τι. Είναι κακία αυτό το πράγμα, λοιπόν. Δράμαζο. Νίνα, ντάλη μου, χάρηκα που τα είπαμε. Βεβαίως. Και εγώ χάρηκα, κύριε Πολ μου, πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους και να μην κάνουμε προλόγγ εκεί και θα έχεις διαμαρτυρίες τώρα. Θα σου πούνε κρατάς το line πολύ ώρα και περιμένουμε. Γιατί έχεις σπάσει το τηλεφωνικό από τα τηλέφωνα. I know. Οκ, λοιπόν, bye. Φιλάκια πολλά, κύριε Πολ μου. Καλή συνέχεια. Μην με τρομάζεις με τα φιλιά σου και την Παναγία, γιατί ξέρεις, παθαίνω ηλεκτρικό σοκ. Ποιος παθαίνει ηλεκτρικό σοκ? Αστειεύουμε, βρε. Με τα φιλιά σου λέω παθαίνω ηλεκτρικό σοκ. Βρε, το λέω αστεία. Το λέω αστεία, βρε, κουκλά. Εσύ είσαι παιδάκι μου, οκάι. Φιλάκια πολλά πολλά. Ναι, οκάι, Λίνα. Ευχαριστώ, Δάλη. Bye-bye. Bye-bye.
Ο κύριος Πολ, ο κύριος Πολ, είναι τα πάντα όλα σε αυτή την εκπομπή. Τις πληροφορίες του δίνει, έτσι κάνουμε την αναδρομή μας στο παρελθόν. Μέχρι την Τρούμπα φτάσαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι μου. Λοιπόν, εσείς, το καλό που σας θέλω, τώρα που τελείωσε και αυτός ο αγώνας, 2-11-55-35-37 και 5-38, τα γνωστά και αγαπημένα μας τηλέφωνα. Και επειδή δεν θα σπάσω το σερί εγώ σήμερα, θέλω να ακούσω το τραγούδι, το πρώτο τραγούδι, που μπορεί να μην είναι τραγούδι κλειδί, γιατί όπως είπαμε σήμερα, παίζουμε μπάλα ελεύθερα στα τοπικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα να κάτσουμε και να μυρμυριάσουμε πάνω του. Οπότε τα τραγούδια είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Πάμε στην πρώτη κουκουνάρα. Εγώ λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγουδάκι, είναι τόσο γλυκούλι. Και ο Ρόμπι σου λέει, μπουκιά και συγχώριο, μουά. Λοιπόν, σήμερα υπενθυμίζω ότι είμαστε το τουρλού του μουρλού. Λέμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας απασχολεί. Okay. Γενικότερα εγώ μετά τη συζήτησή μου με τον αγαπητό κύριο Πολ, λοιπόν, θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Αφού τώρα ζούμε έτσι σε μία περίοδο, ρε παιδί μου, αναταραχών και πολιτικής σκέψης και τέλος πάντων όλοι έχουμε πάρει μία συγκεκριμένη θέση, όχι απαραίτητα κομματική, αλλά πολιτική σίγουρα, δηλαδή ο καθένας μας έχει μέσα στο μυαλό του κάποια συγκεκριμένα πράγματα για την κατάσταση της χώρας, για το πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Θα ήθελα να ρωτήσω, κατά πόσο επηρεάζει εσάς όλος αυτός ο χαμός που γίνεται και κατά πόσο φυσικά σας επηρεάζει στις σχέσεις σας. Δηλαδή, αν εσύ είσαι φανατικός αριστερός, και γνωρίζεις την ακροδεξιά, την κουκλάρα και τον παθαίνεις τον τουβρουτζά, το έχω ακούσει το τηλέφωνο που βαρύ, και τον παθαίνεις τον τουβρουτζά με την ακροδεξιά, την μουλάρα λέω, την κουκλάρα,
Θα πας μαζί της, θα κάνεις το πρώτο βήμα ή όχι? Θα εγκυστρωθείς εκεί στο ότι σας χωρίζει ένα χάσμα τεράστιο πολιτικών αντιλήψεων? Λοιπόν, σκεφτείτε το, πάρτε με τηλέφωνο και πείτε μου. Και πάμε στην επόμενη τη γραμμή να δούμε τι θα ακούσουμε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έμαθα, ο Κοσμάς είμαι πάλι. Γεια σας Κοσμά, είστε οξάδελφος. Οξάδελφος. Τι κάνετε κυρία Νίνα? Καλά είμαστε μεσία Κοσμά, εδώ πέρα προσπαθούμε. Εσείς? Είμαι πάλι με μεγάλη παρέα κυρία Νίνα, άμα θέλετε να ξέρετε. Είμαστε τρία άτομα πάλι αυτή τη φορά. Ω, κλαπ, κλαπ, κλαπ. Πώς είστε εσύ και η παρέα σας? Είμαστε Κοσμά πολύ όμορφα και οι τρεις μας. Μισό λεπτό, Κοσμά, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Τι θα γίνει με αυτή τη χρονοκαθυστέρηση, Βρίζει Κωστάκη? Έκανε το κλαπ κλαπ και έβαλε μετά από πόση ώρα το χειροκρότημα? Παρακαλώ λίγο να συντονιστούμε, αν θέλεις. Ναι, Κώστα. Ναι, Κώστα. Ο Κώστας, μην τον δεις, Κοσμά μου. Μέσα στη χαρά και την τσαχπινιά είναι σήμερα. Είναι η Χριστουγεννήλα, γι' αυτό. Μέσα στη Χριστουγεννήλα, σου λέει ο Κώστας. Γεννημένος είναι εδώ πέρα. Έμαθα, χιόνισε εκεί πέρα σε εσάς στην Αθήνα? Χιόνισε εδώ πέρα σε εμάς στην Αθήνα? Α, όχι, αύριο είναι. Έβλεπα το τελευταίο καιρού πριν γι' αυτό. Δεν ξέρω, βρεζί, Κοσμά μου, δεν έχω μασίσει τα φύλλα μου ακόμα να δω τι. Κάτι για χιονόνερα είδα, γι' αυτό λέω. Τι, κάτι για τα? Για χιονόνερα. Τι να σου πω, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου χιόνι. Α, δεν έτυχε. Δεν έτυχε. Μπορεί να χιόνιζε στην άλλη μεριά από την οποία είστε εσείς. Στους απέναντι, λες. Στους απέναντι, στην απέναντι όχθη. Δεν ξέρω. Εκεί που είσαι εσύ, στη Ρόδο δεν είσαι? Ναι, στη Ρόδο είμαστε τι ακόμα. Κάνει, τι καιρό κάνει? Εδώ κάνει ζέστη. Ξαστεριά. Ναι, ξαστεριά κρύου έχει. Βγαίνουμε εδώ ακόμα με τη ζακέτα. Σοβαρά? Ναι. Δηλαδή τι θερμοκρασία? Παιδιά, τι θερμοκρασία έχει? Έχει 15. Κώστα, εδώ τι θερμοκρασία έχει? Δεν ξέρουμε. Εμείς εδώ είμαστε, σου λέει. Ωραία, μπράβο Κοσμά. Τι άλλα νέα? Άλλα νέα. Αύριο φεύγω, πετάω για την πατρίδα. Για πού τη μητρική μου γη. Πού είναι η μητρική σου γη? Τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Και αναμένονται και χιονοπτώσεις. Αναμένονται και χιονοπτώσεις στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ωραία πράγματα. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ενημέρωση και διαφήμιση για τον τόπο μου. Έχει ανοίξει ένας μήλος τοξοτικών, το λέμε, στα Τρίκαλα. Και έχει γίνει χαμός εκεί πέρα. Μαζεύεται κόσμος, παγοδρόμιο πάνω στο ποτάμι και τέτοια πράγματα. Όλοι προσκεκλημένοι να έρθουν εκεί πέρα να περάσουμε ωραία. Έχει ανοίξει ο φίλος σου παγοδρόμιο πάνω στο ποτάμι? Ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι νόμιμο? Είναι νόμιμο. Όχι ο φίλος μου, ο Δήμος. Α, ο Δήμος το άνοιξε πάνω στο ποτάμι. Γιατί το ποτάμι έχει παγώσει τόσο πολύ, Ναι, το έχουν παγώσει τεχνητά. Από κάτω έχει φώτα, μόβ εκεί πέρα, μπλε, χαμός. Κόσμος πάνω στο ποτάμι να πέρα δώσε. 6 βαθμούς έχουμε εμείς εδώ στην Αθήνα. Μας περνάτε. 6 βαθμούς, είμαστε καλύτεροι, κερδίσαμε. Μπράβο μας. Ναι, έχετε κρύο τουλάχιστον εκεί πέρα. Εμείς δεν μπορούμε άλλη ζέστη εδώ πέρα. Έχουμε φρίξει. Τι έχουμε? Έχουμε φρίξει. Μπορούμε άλλη ζέστη. Σε λίγο μπάνιο θα κάνουμε πάλι. Ναι. Κοίτα να δεις, μας παίρνει ο κύριος Πόλου Κωστάκη μου από τις μακρινές της Αυστραλίες, μας παίρνει και ο Κοσμάς εδώ, μας τη ζέστη είναι όλοι. Μόνο εμείς τουρίζουμε. Καλύτερα, εμένα μου έχει λείψει το κρύο, αλήθεια είναι. Ναι, Κοσμά μου, σου εύχομαι να το βρεις κάποια στιγμή στη ζωή σου. Θα το βρω, θα το βρω. Κυρία, εγώ έχω να πω, μην προτρέχετε. Α, ναι, δεν προτρέχω. Έμαθα ότι η εκπομπή σήμερα είναι αντιρατσιστική. Αντιρατσιστική. Ναι, είναι και αντιρατσιστική. Ναι. Έχω άποψη πάνω πάντα στο θέμα, κυρία Νίνα. Πάντα, κοίτα να δεις, Κοσμά μου, πάντα η εκπομπή, όπως και να το κάνουμε, γιατί κάποια πράγματα δεν κρύβονται, σου λέει. Πάντα είναι έτσι, έχει κάποιες πεποιθήσεις λίγο πιο γενικότερα η εκπομπή μας εδώ πέρα. Είμαστε αντιρατσιστές, είμαστε και πολλά αντί είμαστε, αλλά δεν είναι επί της παρούσης. Μάλιστα, δεν είναι επί της παρούσης, έχετε δίκιο. Δεν είναι επί της παρούσης, σίγουρα. Αλλά αντιρατσιστές είμαστε σίγουρα. Βεβαίως τώρα, το ρατσισμό
Επειδή είμαστε και εκπομπή γουτσουνιάρικη, ερωτιάρικη και αγαπησιάρικη γενικότερα, τον εντάσσουμε στο σχεσιακό κομμάτι. Δηλαδή, αν εσύ βρες η Κοσμά μου τώρα, ερωτευτείς μια κοπέλα ή μάλλον, ναι, σε πολύ κόσμο έχει συμβεί αυτό, να ερωτευτούν άτομα που είναι διαφορετικής εθνικότητας και μάλιστα εθνικότητας που είναι έτσι ψηλό... πώς το λένε, σταμπαρισμένοι εδώ στη χώρα μας και να το μάθουν και να ξενερώσουν εντελώς και να αποκοπούν. Δηλαδή θέλω να πω, εσύ είσαι ανοιχτός προς μια τέτοια κατάσταση ή θα πεις και εσύ bye-bye? Όχι, εγώ είμαι ανοιχτός. Είμαι ανοιχτός γιατί όπως είπαμε η εκπομπή είναι αντιρατσιστική. Παρένθεση, κυρία Νίνα, μόλις γίναμε 4 στην παρέα. Α, καλώς, ήταν τον τέταρτο. Ήρθε το απολολόν πρόβατο που είχε χαθεί. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ των πολυπολιτισμικών σχέσεων και διαπροσωπικών συγκεκριμένα και συναισθηματικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπινων όντων. Και ξεκινάει η ιστορία. Επειδή εγώ σαν άνθρωπος έχω διαβάσει πολλά στη ζωή μου και έχω περάσει από πολλά, είχα αποφασίσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα της ζωής μου, όταν ήμουν και πιο μικρός και πιο ανώριμος, να πιστεύω στο Βούδα. Να πιστεύεις στο Βούδα. Όσο περίεργο και να σας φαίνεται, για ένα μήνα στη ζωή μου νόμιζα ότι ήμουν βουδιστής. Καλά, δεν μου φαίνεται και πολύ περίεργο. Βουδιστής εντάξει, νόμιζα. Ναι, δεν είναι περίεργο. Όχι, λαμπατέρ, εσύ Κοσμά, τι να μου φανεί περίεργο. Εντάξει. Καλά, εννοείται, για μένα μιλάμε. Γενικά ο κόσμος, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι, και κυρίως στις μικρές έτσι, ηλικίες, αλλά και πιο μετά, πρέπει να... και πιο μετά, γιατί κάποια πράγματα δεν έχουν σταματημό και όρια, πρέπει να ψαχνόμαστε γενικά, να περνάμε τις φάσεις μας, να διαβάζουμε για πολλά πράγματα και νομίζω ότι η θρησκεία είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό, που δεν μπορείς να στο ορίσει ο άλλος, γιατί έτσι γίνεται... εδώ πέρα τέλος πάντων, και μετά να μην το ψάξεις μόνος σου. Νομίζω ότι είναι κάτι τόσο προσωπικό που ο κάθε άνθρωπος οφείλει να το ψάχνει για να δει, εν πάση περιπτώσει, συμφωνεί με αυτό που του συμβαίνει, ξέρω εγώ, με τη θρησκεία που έχουν επιλέξει άλλοι για αυτόν. Ή δεν συμφωνώ με αυτό, συμφωνώ. Γενικά είναι ένα θέμα που πρέπει να ψάχνόμαστε και μπράβο σου που ψάχτηκες. Και... τέλος πάντων, είχα ψαχτεί που λέτε και... είχα περάσει από διάφορα στάδια θρησκείας, ας πούμε, και μοναχός ήθελα να γίνω, εδώ στα Μετέωρα ήθελα να πάω. Και τέλος πάντων εκείνη την περίοδο ήμουν βουδιστής. Και βρίσκω μια κοπέλα, ας πούμε, βουδίστρια. Την έχουμε ξαναναφέρει αυτή την κοπέλα αρκετές φορές. Και αυτή δεν είναι χριστιανή. Ορθόδοξη συγκεκριμένα. Και εγώ είχα φάει το κόλλημα του βουδιστή, έλεγα είμαι βουδιστή. Και προσευχόμουν και καλά τώρα στο Βούδα, εντάξει περί σοβαρού και αστείου. Και αυτοί που ήταν χριστιανοί τσαντιζόταν γιατί ήταν πολύ θρήσκια. Πάρα πολύ θρήσκια. Σε σημείο εντάξει, να βγαίνει και όλα αυτά, αλλά πήγαινε κάθε μέρα στην εκκλησία. Κάθε μέρα. Συχνά στην εκκλησία, στις γιορτές και σε αυτά. Έκανε την προσευχή της. Πράγματα που εγώ δεν τα αποδεχόμουν. Συνέχισε. Και αυτή κάποια στιγμή μπούχτισε, ας πούμε, είχα μπουχτίσει κι εγώ, ήμασταν και στα τελειώματα της σχέσης μας και λέει ως εδώ ήταν, ας πούμε, και με χώρισε. Επειδή εγώ ήμουν μικρός και νόμιζα ότι ήμουν βουδιστής. Τώρα αν είναι πράγματα αυτά, δηλαδή, εντάξει. Δεν μπορούσε κι αυτή να καταλάβει ότι εγώ περνούσα την εφηβεία μου εκείνο τον καιρό και ότι μου είχε καρφωθεί να γίνω βουδιστής. Και να μην με χωρίσει και γίνεται, εκτός από αυτό... δυνατά, χαμήλωσε. Ξεκουφάθηκα. Μπορείστε. Όχι, λέω, κάποια στιγμή ανέβασε στο volume εσύ, το ανέβαζε και ο Κωστάκης και σου λέει το τύμπανό μου ένα βήμα πριν τη διάτρηση. Ναι. Κρούεται το τύμπανο, δηλαδή. Κρούεται. Λοιπόν, και με χώρισε. Τώρα αυτό δεν ήταν σωστό όμως, γιατί μου φέρθηκε άσχημα. Εντάξει, εγώ στην εφηβεία μου την περνούσα και νόμιζα ότι ήμουν βουδιστής. Αυτή τι πρόβλημα έχει, γιατί να το κάνει αυτό σε δηλαδή, μένα. Δηλαδή, θες να πεις, ρε παιδί μου,
μου, ακόμα και μια κατάσταση και μια φάση που εσύ την πέρασες έτσι πάρα πολύ επιφανειακά και μέσα στη διαδικασία του να ανακαλύψεις, ρε παιδί μου, τι σε εκφράζει βαθύτερα, γνώρισες μια κοπέλα, η οποία κοπέλα ήταν έτσι πολύ παπαδιά κι αυτή και πολύ. Εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά και το πίστευε, το ένιωθε, τη ζούσε τη θρησκεία. Και σε απέριψε. Τη ζούσε τη θρησκεία. Τη ζούσε, ναι, το είπαμε. Και σε απέριψε μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Άρα, έρχεσαι στο ίδιο που λέω και εγώ, ότι υπάρχουν άνθρωποι, λοιπόν, που μέσα στα πλαίσια του ρατσισμού, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, οκ, okay, δεν αποδέχομαι τον Μωαμεθανό, γιατί... γιατί, ξέρω εγώ, γιατί είναι για αλλόθρησκος, ξέρω εγώ, και, ναι, είναι αλλόθρησκος και εγώ δεν γουστάρω, θέλω να είναι ο άλλος χριστιανός γκαραντή και για να συνάψω μαζί του μια σχέση, ρε παιδί μου, πιο σοβαρή. Άλλο πράγμα, αυτό βέβαια. Αυτό δεν έρχεται αντίθετα με τον χριστιανισμό, που ο Χριστός λέει να τους αποδεχόμαστε όλους. Τι λέει ο Χριστός? Που έλεγε ο Χριστός να τους αποδεχόμαστε όλους, ό,τι και να είναι, από όποια φίλη και από όποια θρησκεία. Αυτό έρχεται αντίθετα με τον χριστιανισμό, με τις αρχές της θρησκείας που πίστευε. Αυτή δηλαδή η κοπέλα ήταν οξύμορη με τον εαυτό της. Θα σου πω κάτι, υπάρχουν... Ερχόταν σε αντίθεση. Ναι, βρε Κοσμά μου. Αλλά υπάρχουν κάποια standards. Δηλαδή θέλω να πω ότι το θέμα θρησκεία επηρεάζει πάρα πολύ, όπως και το θέμα πολιτική ίσως να επηρεάζει πάρα πολύ. Είναι όμως θέματα τα οποία έχουν και μία βάση, βαθύτερη. Δηλαδή είναι μέσα στο μυαλό του άλλου, στις απόψεις του, στις πεπιθήσεις τους. Και είναι έτσι κάτι, ρε παιδί μου, πιο βαρύ, που έχει μία υπόσταση, εν πάση περιπτώσει. Αν μπορεί να είμαστε κατά ή υπέρ, αλλά ούτως ή άλλως έχει μία υπόσταση αυτό το πράγμα, αντικειμενικά. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα, στα οποία εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε ρατσιστικά άλλους ανθρώπους και αποκόπτουμε έτσι την πιο στενή επαφή, που είναι πολύ χαζά, ρε παιδί μου, που είναι επίπεδο δημοτικού. Και όταν μιλάμε για τέτοιο θέμα, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι τα κιλά. Δηλαδή, πολλές κοπέλες και αγόρια φυσικά, με παραπάνω κιλά βρίσκονται εκτός του ευρύτερου, ρε παιδί μου, κοινωνικού συνόλου και απομονώνονται μόνο και μόνο γι' αυτό. Επειδή δέχονται είτε ρατσιστικά σχόλια, ειδικά στο σχολείο, στις πιο μικρές ηλικίες δέχονται ρατσιστικά σχόλια, τους γίνεται ένα ψυχολογικός πόλεμος, σε μια περιπτώσει. Αυτό, κυρία Νίνα, αν μου το λέγατε τότε που ήμουν βουδιστής, θα σας έλεγα και στο κάτω-κάτω και Βούδας χοντρός ήταν. Και ο Βούδας χοντρός ήταν, ναι. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό, επειδή ο Χριστός ήταν λεπτός, ο Αλλάχ επειδή ήταν λεπτός, ο Ταό και δεν ξέρω κι εγώ, ο Χίψη και ο Θεός των Ίγκας, που ήταν όλοι λεπτοί. Ο Βούδας που ήταν χοντρός, τι πάει να πει αυτό, ότι δεν υπάρχουν θεοί χοντροί. Κοσμά, λέω ότι εσύ που είσαι αγοράκι, σίγουρα αυτά τα πράγματα τα ξέρεις καλύτερα και από μένα, έτσι. Ότι πολλοί άντρες σκεπτόμενοι, δεν ξέρω με ποιο κεφάλι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει, αλλά σκεπτόμενοι πάντως πάνω σε τέτοια θέματα, απορρίπτουν με τη μία κορίτσια που είναι, ρε παιδί μου, λίγο διαφορετικά. Αυτό δεν είναι σωστό όμως, κυρία Νίνα, γιατί δεν μετράει εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου, μετράει ο εσωτερικός ψυχισμός. Ξέρω. Μα εγώ είμαι υπέρ του χαρακτήρα. Γιατί θα ανακαλύψω πρώτα την κοπέλα, τι έχει να μου πει ως άτομο, τι συμπεριφορά έχει, τι χαρακτήρα στην, άμα είναι καλή, άμα είναι κακιά, άμα είναι έξυπνη, άμα δεν πάει καλά στα μυαλά της. Να την βρεις, Κοσμά μου, και να την βρεις, έτσι, και να σου κάτσει και να την κρατήσεις την κουκλάρα. Θα τη δεις μία, θα τη δεις δύο, θα τη δεις τρεις, θα βαρεθείς να τη βλέπεις μετά. Δεν πρέπει να έχει και ένα περιεχόμενο, να έχει και ένα υπόβαθρο, να έχεις και δύο πράγματα να πεις με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό ακριβώς, και δεν έχει να κάνει το πόσα κιλά είναι. Δηλαδή αυτό και αυτό ρατσισμός είναι, κυρία Νίνα. Δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι να κοιτάνε μόνο την εξωτερική εμφάνιση? Αυτό δηλώνει ότι είμαστε πολύ επιφανειακοί. Γενικότερα, μα είμαστε πάρα πολύ επιφανειακοί. Ποιος είπε ότι δεν είμαστε επιφανειακοί? Και κολλάμε εκεί. Και το θέμα είναι ότι και άνθρωποι, ρε παιδί μου, που μπορεί να μην έχουν πρόβλημα κιλών, ας πούμε, πέφτουν στη λούμπα αυτή και είναι φυλακισμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να γυρίσει το μυαλό τους στροφές και να το πάρουν διαφορετικά. Σε όλα αυτά τα πρέπει, τα κοινωνικά, όσον αφορά την εμφάνιση και την εξωτερική, ρε παιδί μου, εμφάνιση, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι πόσες κοπέλες είναι φυλακισμένες και έχει κολλήσει το μυαλό τους εκεί, στο ότι το σκίνι είναι ωραίο, στο ότι πρέπει να είμαστε όλες αδύνατες, στο ότι δεν μπορώ να βγω χωρίς τη βλεφαρίδα κάγκελο, γιατί σου λέει δεν θα με κοιτάξουν ή γιατί
είναι αυτό που και άτομα, ρε παιδί μου, που δεν είναι μόνο οι χοντρούλες που βιώνουν το ρατσισμό. Αυτός ο ρατσισμός γενικότερα που κυριαρχεί επηρεάζει όλο τον κόσμο. Αυτό θέλω να πω. Αφήνει εγκλωβισμένες τις κοπέλες εκεί στην εξωτερική εμφάνιση και το πόσο πρόκαθα είναι το μαλλί και θα βγω το Σάββατο και πρέπει να είμαι έτσι και πρέπει να είμαι αλλιώς. Όχι ρε παιδιά, και τα αγόρια που κυκλοφορούν όλοι σαν τους θάμνους με κάτι μουσια και με ένα μαλλί γλυμμένο. Δηλαδή είναι πράγματα που μπαίνει σε αυτή τη λούμπα και εκλοβίζεσαι εκεί και δεν μπορείς να δεις παραπέραστο ότι κοίτα να δεις, οι μόδες έρχονται και φεύγουν, κοσμά μου. Αλλά το θέμα είναι να ακολουθείς μία μόδα μέσα σε εισαγωγικά και ένα στυλ το οποίο ταιριάζει σε σένα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Εγώ συμφωνώ με αυτό, αλλά και πάλι δηλαδή, να πω... Δηλαδή, το μαλλί γλύψιμο γελάδος δεν ταιριάζει σε όλα τα αγόρια. Πώς θα το κάνουμε. Δεν είναι τώρα γλύψιμο γελάδος, αυτό δηλώνει καθοσπρεπισμό. Δεν είναι γλύψιμο γελάδος, απλά είναι ένα καθοσπρέπει μαλλί, καθοσπρεπισμό, ότι είναι υπεύθυνο, είναι καθώς πρέπει. Είναι αυτή όριμο, η φράντζα, η κιματζουλέ, δηλώνει καθώς πρέπει. Όχι, η φράντζα. Εγώ μιλάω για τη χωρίστρα που είναι και πατικωμένη. Εγώ αυτό νόμιζα ότι λέγατε γλύψιμο γελάδο. Α, η χωρίστρα, λες εσύ. Όχι, εν πάση περιπτώσει, γενικά αυτό το τυποποιημένη μορφή των ανδρών που είναι η ίδια. Αυτό είναι μαζοποίηση. Που το καλοκαίρι τα κατούκα η ρακέτα, το μουσι μέχρι τον αμφαλό και το μαλλί χωριστρέ. Εντάξει, φτάνει. Όπως οι κοπέλες, αντίστοιχα και οι άντρες, έχουμε γίνει θύματα πάρα πολύ της μοδός αυτής. Δεν τις πιστεύω, γιατί αυτό τώρα το μουσί που βέβαια μέχρι τον οφαλό, τι νομίζουν ότι είναι παπάδες, νομίζουν ότι είναι. Δεν ξέρω, αυτό που ξέρω είναι. Εγώ το κατακρίνω αυτό το μουσί μέχρι τον οφαλό, δεν είναι. Κοσμά μου, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι γενικά αυτό κρύβεται το πρόσωπο και όταν κάποια στιγμή παρέλθει αυτή η μόδα και του στέλνει, σα στέλνει όλου αξούριστου. Θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, σου λέει. Δεν θα τις αναγνωρίζει η γκόμενά τους αυτούς τους ανθρώπους. Που είναι, ξέρεις, δείχνουν πολύ μπρουτάλ με τη μουσάρα και τέτοια και εξηρίζονται και είναι παιδάκια. Πολύ πλάκα, ναι. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά η κοινωνία μας πάει κατά διαόλου. Κυρία, αν είναι όλοι στην κόλαση, θα καταλήξουμε. Ναι, κοσμά μου. Να το ξέρει, γιατί νομίζουν όλοι ότι είναι παπάδες τώρα με το μουσί που είπατε. Με τον αφαλό αυτό τώρα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και έχετε δίκιο, γιατί βγαίνω έξω και τι βλέπω, το μαλλί ξυρισμένο γύρω-γύρω, μπροστά να πετάει όρθιο και όλοι μαλλί μέχρι τον οφαλό. Ποιοι νομίζουν ότι είναι. Ποιοι νομίζουν ότι είναι. Μα πραγματικά, το ξέρεις ότι, τώρα έχουμε πιάσει μια άλλη συζήτηση, αλλά γουστάρω, το ξέρεις ότι η ζιλέτ σου λέει κατακόρυφη πτώση, θα κλείσουν τα εργοστάσια, δεν πουλάνε σου λέει φίλε μου τα ξηραφάκια, τίποτα, αξίριστοι όλοι, πολύ χάλια, πολύ χάλια. Η παγκόσμια βιομηχανία τρίζει, κοσμά μου. Εγώ το ξέρω αυτό, το είδα σε κάτι σελίδες marketing που παρακολουθώ εγώ, επειδή τα παρακολουθώ αυτά γενικά, θέλω να ξέρω τι παίζει με τις αγορές. Μα κι εγώ. Το παρατήρησα, η Gillette είναι έτοιμη να κλείσει, είναι. Την αγόρασε άλλη εταιρεία τώρα. Ναι, όπως και την Audi την αγόρασε η Volkswagen. Γιατί ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι η Audi πλέον δεν πουλούσε και επειδή ο κόσμος έχει μαζοποιηθεί, όλοι αγόρασαν η Volkswagen και την αγόρασε μετά την Audi η Volkswagen. Και αυτό είναι πλήγμα της κοινωνίας μας, κυρία Νίνα, γιατί αν όλοι οδηγούν Volkswagen, θα χαθούν οι άλλες αντιπροσωπείες. Και μετά τι θα κάνουν τα υπόλοιποι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά τα εργοστάσια άμα κλείσουν όλα. Έλα μου, και χώρια που δεν είναι ωραίο να πάνε να κάνουν αγώνες με τα αυτοκίνητα και να είναι της ίδιας μάρκας όλα τα αυτοκίνητα. Δεν είναι... Τι αγώνες να γίνουν μετά. Δεν θα γίνουν αγώνες, θα σταματήσουν. Έχεις δίκιο, Κοσμά, έχεις δίκιο. Τι τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια, ναι. Δεν το μπορώ αυτό. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί όσο πιο πολύ μαζοποιείται ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα και γίνονται όλοι οι ίδιοι μεταξύ τους, τόσο πιο πολύ οξύνεται ο κερατισμός προς το διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, τώρα έχουμε ένα παιδί που έχει μακρύ μαλλί στην παρέα. Τώρα είναι όντως μέσα στο σπίτι. Αυτόν το μακρύ μαλλί, τα παιδιά στη σχολή τον κοροϊδεύουν γιατί έχει μακριά μαλλιά και τον λένε τι είσαι, κοπέλα είσαι. Τι λες, μωρέ Κοσμά, νομίζω ότι ξεγγείλαμε πάλι λίγο. Δηλαδή, νομίζω ότι από εδώ το πας, από εκεί το φέρνεις. Καταλήγεις λίγο στο φάλτσο κάποια στιγμή. Όχι τώρα, παλιά όταν ήταν μικρός, μας τα έλεγε. Πριν από λίγο μας τα έλεγε. Παλιά όταν ήταν μικρός. Και τώρα εντάξει, είμαστε 20 χρονών άνθρωποι, θα λέμε επειδή ο άλλος έχει μακριά μαλλιά ότι είσαι κοπέλα. Παλιά λέω, στο δημοτικό γινόταν αυτό. Ναι Κοσμά μου, όχι, έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις δίκιο. Και αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει από μικρές ηλικίες ο ρατσισμός. Εννοείται, αυτό δεν είπα πριν, ότι στα σχολεία παίζεται το πιο βρώμικο παιχνίδι. Και φανταστείτε πόσο μάλλον πιο παλιά που έπρεπε ο δάσκαλος να τους χτυπάει άμα δεν είχαν ίσιο μαλλί, άμα είχαν μεγάλα νύχια να τους χτυπούσε με τη βίτσα,
Από εκεί ξεκίνησε. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να είμαστε ρατσιστές. Από εκεί, από εκεί. Έχεις δίκιο. Γιατί έτσι έμαθαν. Είναι η νοοτροπία των Ελλήνων αυτή να μην αποδέχονται το διαφορετικό. Και οτιδήποτε ξενόφερτο δεν το θέλουμε. Αυτό δεν είναι σωστό όμως. Διαφωνείτε σε αυτό, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη συζήτηση, Κοσμά, η συγκεκριμένη τώρα που φύγουμε. Μεγάλη συζήτηση, γιατί το θέμα του ρατσισμού δεν είναι μοναδικό. Έχει πολλές πτυχές. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Έλληνας απορρίπτει το διαφορετικό και το ξενόφερτο. Νομίζω ότι ο Έλληνας κολλάει πάνω σε κάθε τι ξένο και σε κάθε τι... Έτσι... Μην το λέτε. Εγώ προσφάτως αποφάσισα να κάνω κάτι καινούριο στο μαλλί μου και είχα ξυρίσει όλο μου το μαλλί εκτός από ένα μεγάλο τμήμα στο τσουλούφ. Και το έχω δέσει κοτσιδάκια, ας πούμε, αυτό. Και εντάξει, με βρίσκουν στον δρόμο. Είναι πολύ ωραίος, μια τρέλα, Κοσμά μου. Έχω και φωτογραφίες στο Facebook να τις δείτε, είναι ωραίες. Ναι, βεβαίως. Και εντάξει, όχι με κοροϊδεύουν, αλλά το νιώθω ότι όταν περπατάω στον δρόμο κάποια βλέμματα με κοιτάνε έτσι περίεργα, σαν να λένε αυτός τι κάνει, τρελός είναι και τέτοια. Ναι, που, ναι. Και δεν είμαι και κανένας εγωκεντρικός άνθρωπος να θέλω να τραβάω την προσοχή σε όλο τον κόσμο, απλά ήθελα να κάνω αυτή την αλλαγή στο μαλλί μου και έτυχε τώρα να μην αρέσει σε πολλούς. Ή ας πούμε σε μια κοπέλα που τα είχαμε προσφάτως, μου έλεγε γιατί, λέει, κόψω το κοτσιδάκι σου, λέει δεν είναι ωραίο, το έχεις και πίσω λέει στο κεφάλι σου. Ναι. Λέει κοπέλα μου, εμένα μου αρέσει, μου λέει δεν είναι ωραίο. Μετά μου έθεσε το εξής δίλημα. Μου λέει ή θα το κόψεις ή... Ναι, αυτό ακριβώς. Και αυτό είναι η δεύτερη φορά που μου συμβαίνει. Επέλεξες το κοτσίδι. Εννοείται ότι επέλεξα το κοτσίδι. Φυσικά, καλά έκανες. Αλλά το επέλεξα γιατί το δίσεξα Μαρτίνου καν δρόσοφου. Την πρώτη φορά είχα κάνει το λάθος να κόψω... Είχα αφήσει χέτη, ήθελα να την κάνω τζίβα. Πάλι στο Λύκειο ήταν τότε. Πάλι μικρός ήμουν, όλη την τρέλα ήθελα να την έκανα. Και μου είχε πει να το κόψω. Και εγώ το έκοψα, εντάξει, γιατί τα είχαμε και πολύ καιρό και όλα στην κοπέλα. Ναι. Αλλά εντάξει τώρα, ναι, καταπιέστηκε εκεί πέρα η αλήθεια είναι. Ωραία. Έγινα θύμα του, γυναικείου εξωτερικού ρατσισμού, της εξωτερικής εμφάνισης του ρατσισμού. Ναι, Κοσμά. Πώς, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι. Εντάξει, Κοσμά, λοιπόν, νομίζω ότι πολύ ωραία τα είπαμε και σήμερα και τα συζητήσαμε. Να λύσαμε έτσι ένα μεγάλο φάσμα διαφόρων προβλημάτων, εν πάση περιπτώσει και... Βασικά καλύψαμε, ναι, πιστεύω, όντως μεγάλο φάσμα. Πολύ δηλαδή, μεγάλο πήγαμε... φάσμα. Στο φιλετικό ρατσισμό, στον κοινωνικό, στο θρησκευτικό, στην εξωτερική εμφάνιση. Όλα, όλα τα είπαμε. Και πού δεν πήγαμε. Θα πω και τίποτα άλλο μετά. Για το Σουλεϊμάν δεν είπαμε σήμερα μόνο. Α, τι γίνεται εκεί, όλα καλά? Καλά, είναι εντάξει, λίγο η ιστορία μπαλανσάρει λίγο και εντάξει, νομίζω ότι η Χουρέμ είναι έδαφος. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος, πρέπει να το βρω στο ίντερνετ, το έχω ψάξει, αλλά δεν το έχω βρει με ελληνικούς τίτλους και δεν μπορώ να δω το τέλος για να μην τη βλέπω τη σειρά. Ναι. Ξέρω, δηλαδή. Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν για τη Χουρέμ και για αυτόν και για σένα και για όλους εκεί στο σπίτι. Μακάρι, μακάρι. Χαιρετίσματα στους φίλους σου. Είναι και ένας φίλος μου που θέλει να μιλήσει, να πάρει τηλέφωνο ή όχι? Φυσικά να πάρει, να πάρει τηλέφωνο. Δώσ' τον μας και τώρα αν θέλει να μιλήσει. Αυτός. Α, θέλετε τώρα? Ό,τι θέλετε εσείς. Εντάξει, μισό λεπτό. Ναι. Βλέπω εκεί πάνω, κάνει κρύο καιρός για δύο. Εγώ έχω παίξει το διπλάρι σήμερα της Γαλατά και αναβλήθηκε. Κάνει κρύο αλλά καιρός για δύο δεν είναι. Το διαράκι μου σημαίνει δεν είναι. Να μιλάτε. Αυτός ήταν ο πόνος ενός ζωγαδόρου. Έχει παίξει στοίχημα και έχει χάσει. Τι είπε το διαράκι, δεν κατάλαβα ακριβώς τι έλεγε. Δεν έπαιξε δύο ομάδες και το έχασε το στοίχημα και έπαιξε και πολλά λεφτά. Πώς έπαιξε? Ο καημένος πρέπει να έχει, να έχει μεθύσει κιόλας λίγο. Έπαιξε 15 ευρώ τώρα και τα έχει χάσει, έφαγε κουβά και τον έχουμε εδώ πέρα μας γκρινιάζει όλη μέρα. Τον άκουσα, πρέπει να ήταν λίγο μεθυσμένος ο φίλος σας, αγαπητέ Κοσμά. Ο άρρωστος είναι, τον έχουμε με τις κουβέρτες. Α, με τις κουβέρτες τον έχετε. Καλά. Με στη ζέστη ερώτηση γι' αυτό. Τέλος πάντων. Εύχομαι, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εύχομαι να ξεπεράσει τη μύτα του ο φίλος σας. Εύχομαι και για εσάς και για τη Χουρέμ τα καλύτερα, όπως είπα και πριν. Φιλάκια πολλά και ευχαριστώ. Εντάξει, για την σας, επικοινωνία. Γεια σας, κυρία Νίνα, φιλάκια, γεια.
Αναλύσαμε λοιπόν και ξαναματά αναλύσαμε με τον αγαπητό εξάδελφο ποδηλά του Κοσμά, τόσα θέματα και σήμερα. Ωραία τα λέει, κάπου τα λέει ωραία, κάπου το χάνει έτσι το παιχνίδι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εδώ είμαστε για να ακούμε τον καημό σας και τον πόνο σας ούτως ή άλλως. Τώρα όχι για να σας σχολιάζουμε πίσω από την πλάτη σας αφού κλείνετε το τηλέφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι είμαστε κι εμείς, αδυναμίες έχουμε. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να ξαναπώ ότι τα τηλέφωνα είναι τα γνωστά τηλέφωνα 2-11-55-55-37 και 5-38 και σκεφτόμουν ότι κάτι άλλο θα έλεγα, πάλι τα ίδια ξαναείπα. Εν πάση περιπτώσει, η σελίδα μας στο Facebook είναι γνωστή, www.facebook.com/ninasnight. Εκεί μπορείτε να στέλνετε μέχρι αύριο τα μηνυματάκια σας, τις προτάσεις σας για τάκες, για τον τοίχο όπισθεν μου, ο οποίος αύριο, εντάξει, αρκετά, enough is enough, αλλάζει ο τοίχος, δεν γίνεται συνέχεια το ίδιο πράγμα, κρύο θα κάνει για πολύ καιρό, ο τοίχος πρέπει να αλλάξει, βεβαίως. Να πω λίγες από τις ατάκες που μου ξαναέστειλε πάλι ο αγαπητός φίλος Chris, έτσι για να τις ξέρετε, να τον ξαναευχαριστήσω πάλι πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστόφορέ μου, για όλα, διαβάζουμε πάντα τα μηνύματά σου. Εξαιρετικός, ευχαριστούμε. Κάποιες από τις ατάκες λοιπόν που έστειλε ο Κρις είναι: ο έρωτας φεύγει, οι πληγές μένουν, μη μασάτε να μιλάτε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί μη μασάτε παιδιά, μιλήστε. Καλέστε στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας και πείτε μας τον καημό σας. Τα άπλυτα στη φόρα, πείτε τα μου τώρα. Η συνέχεια της από πάνω της ατάκας, πολύ σωστά. Έξω τρικυμία, εδώ μέσα ηρεμία. Χριστόφορέ μου, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί εδώ μέσα έξω όντως έχει μία τρικυμία, ένα έτσι πολύ του αέρος κτλ. Εδώ μέσα δεν έχει ηρεμία, εδώ μέσα σκάμε, έχει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε έξω κρύο, μέσα φουτζίσου. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να. Αν σας άρεσε κάποια από την ατάκα του Χριστόφορου, στείλτε μας και πείτε μας. Τι στείλτε μας, πάρτε μας και πείτε μας ότι κοίτα να δεις, εμένα μου άρεσε αυτή, αυτή και αυτή. Αλλά πείτε μας και τις δικές σας λοιπόν, περιμένω. Σήμερα ασχολούμαστε γενικότερα με τα θέματα που μπορούν έτσι να επηρεάσουν και να χαλάσουν μια σχέση που μπορεί να ξεκινάει με τις καλύτερες προοπτικές, αλλά όταν βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα έτσι ξενερώνει ο ένας από τους δύο πιτσούνους. Θέματα λοιπόν όπως ο ρατσισμός στις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα και πώς επηρεάζει, ας πούμε, ρατσιστικά, μπορεί να δεις και ένα φίλο, όχι μόνο το τέρι, τέλος πάντων, μπορεί να δεις και τον φίλο. Ας πούμε, να κάνεις παρέα με έναν άνθρωπο και ξαφνικά να σου προκύψει από το Πακιστάν και να μην το έχεις καταλάβει και εσύ να έχεις κάτι στο μυαλό σου για τους Πακιστανούς που δεν σου αρέσει ρε παιδί μου και να πεις όπα εγώ θέλω να κάνω παρέα μόνο με Έλληνες. Αυτό συμβαίνει ή δεν συμβαίνει? Και αν συμβαίνει, γιατί συμβαίνει βρε εσείς παιδιά? Είναι λίγο χαζούτσικο. Επίσης, ο ρατσισμός όσον αφορά τα κιλά, ο ρατσισμός όσον αφορά την τάξη, το έχουμε ξαναπεί αυτό, την κοινωνική τάξη. Δηλαδή, θέλουμε ένα συγκεκριμένο, είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, ευκατάστατοι οικονομικά και κάνουμε παρέα μόνο με τους εξίσου ευκατάστατους ή γενικότερα είμαστε ανοιχτοί. Πολιτικές ιδεολογίες βέβαια, πουλάει πάρα πολύ και αυτό. Κατά πόσο μπορείς να δεχτείς ότι ο άλλος είναι της άκρος αντίθετης πολιτικής ιδεολογίας από σένα και αν μπορείς να το κουμαντάρεις όλο αυτό μέσα στο μυαλό σου. Αλλά γενικότερα αυτά είναι τα κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν σήμερα. Έχω ακούσει το τηλέφωνο που χτυπάει, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε όμως και πιο συναισθηματικά ζητήματα που μπορούμε να αναλύσουμε σήμερα. Δίνω προτάσεις εγώ γενικά. Συμβίωση των ζευγαριών γενικότερα και πώς την αντιμετωπίζουμε έτσι τους σύγχρονους κυρίους. Και αδελφικές σχέσεις, γιατί πάρα πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να αναλύσω και τις σχέσεις μεταξύ των αδερφών. Δηλαδή πώς θα πας με τον αδερφό σου? Καλά, κακά, πλακώνεσαι στο ξύλο? Βρίζεστε, είστε πάρα πολύ φιλαράκια, ξέρω εγώ, τα λέτε ωραία? Τι γίνεται, τι παίζει? Τι παίζει και με το τηλέφωνο να τα ακούσω? Καλησπερούδια σας. Καλησπερούδια σας. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε εσείς? Καλά κι εμείς. Τι κάνετε κύριε Γιώργο μας? Καλά είμαστε κυρία Νίνα μας. Καλά λοιπόν, όλα.
Άκουσε με τώρα, μετά το προηγούμενο τηλεφώνημα εις κλείσει σαν εκπομπή, τέλος, θα πάρει σιγά. Νομίζω ότι έχω αναλύσει τα πάντα, ό,τι αναλυόταν. Εγώ ένα καλησπέρα πήγα να πάω. Τα υπόλοιπα τα αναλύσατε. Όχι, εσύ έχουμε να αναλύσουμε εδώ πέρα πράγματα και πράγματα. Ναι, ναι. Έχει μόλις ο τύπος, έτσι. Έχει πολλά να πει. Είναι χύμαρος. Ο Κοσμάς, ακατάπαυστος. Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Ο Κοσμάς ο ξάδερφος ήταν, του ποδηλάτη. Μπράβο, αυτό έλεγα της Όλκας. Λέω, αυτός πρέπει να είναι ο ποδηλάτης. Δεν θυμόμουν τον ποδηλάτη πως τον λέγανε. Γιάννης, είναι ο Ιωάννης. Οπότε αυτός είναι ο ξάδερφός του δηλαδή. Ο ξάδερφος, είναι ο ξάδερφος Κοσμάς. Σου λέει, Γιώργο μου, όλη την οικογένεια έχουμε πάρει. Μπράβο. Στην εκπομπή. Άντε, το καλό και με τη γιαγιά. Με τη γιαγιά, να πάρω και τη γιαγιά. Ήθελα να πω, Γιώργο, πες μας λίγο, εκεί πέρα τι καιρό κάνεις στην Κρήτη? Ψόφο. Πολύ κρύο. Ναι. Μαζί ήρθε και εμάς. Πολύ, έχει πέσει θερμοκρασία πάρα πολύ, πολύ αέρας και πάρα πολύ κρύο. Ναι. Ψυχάλες, όχι πολύ βροχή, αλλά έχει πέσει πολύ θερμοκρασία. Δηλαδή, τι θερμοκρασία έχει? Βαθμούς τώρα να σου πω, δεν ξέρω, μισό λεπτό, να κοιτάξω το κομπιούτερ να σου πω. Καλά, δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είναι κόπος. Έτσι γενικότερα, ένα ποσοστό. Λοιπόν, η θερμοκρασία έχει πέσει στους 10 βαθμούς. 10 βαθμούς. Για μας είναι πάρα πολύ, έτσι το συζητάμε. Δεν ξέρω, Γιώργο, όντως, στην Κρήτη γιατί γενικότερα, μέχρι πόσο έπεφτε? Εντάξει, πέφτει και πολύ χαμηλότερα, απλά μας εδώ μας σκοτώνει πολύ υγρασία. Έπεφτε και χαμηλότερα από 10 βαθμούς. Ναι, πέφτει χειμώνα, πέφτει πολύ χαμηλότερα. Έχει πιάσει και 0, ας πούμε, δεν είναι... Έλα ρε εσύ. Εγώ νόμιζα γενικά ότι στην Κρήτη έφτανε μέχρι, ξέρω εγώ, κάποιο ποσοστό ψηλό γενικά για χειμώνα. Εντάξει, δεν είναι στα επίπεδα τα πάνω. Έτσι, εσείς, όταν πιάνουμε εμείς 0, εσείς πιάνετε μείον, έτσι, δεν το συζητάμε. Εσείς μείον δεν έχετε πιάσει ποτέ? Όχι, μείον ποτέ. Να φαντάσω τώρα στο Ηράκλειο, ας πούμε, έχει χιονίσει, όσο εγώ με 40 χρονών έχω δει 2 φορές χιόνι στο Ηράκλειο, δεν χιονίζει γενικότερα εδώ. Κατάλαβα. Μόνο μέσα στο εσωτερικό της Κρήτης, ας πούμε, σε κάποια χωριά που είναι πιο βορεινά, θα χιονίσει. Εδώ Ηράκλειο δεν παίζει με τίποτα. Τι θα πούμε σήμερα, τι θα πούμε? Για πες, ξέρω εσύ τι θέλεις να μου πεις. Έχω εδώ μπόλικα θέματα. Έχω ανεργία, έχω ρατσισμό. Ανεργία. Έχω κάνει δοκτορά, έχω πάρει. Διατριβή έχεις κάνει την ανεργία εσύ. Γιώργο, πόσο καιρό είσαι άνεργος? Πρέπει να έχω πιάσει 16 μήνες. 16 μήνες. Ναι, γερά. Σε αυτό το διάστημα, ρε παιδί μου, εσύ έχεις ψάξει για δουλειά και έχεις φάει πόρτα ή δεν έχεις ψάξει γιατί... Ψάγμενα και πόρτες. Δεν παίζει. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο που είναι πιο κλειστή αγορά, αν δεν έχεις γνωστό, ας πούμε, να σε προωθήσεις σε δουλειά, δεν μπαίνεις εύκολα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τα μαγαζιά ήταν άψα τα αλκλίνη. Φαντάζομαι ότι η κεντρική μας αγορά, ας πούμε, τα μισά μαγαζιά περίπου είναι κλειστά. Λόγω κρίσης. Έχει χτυπήσει λοιπόν την Κρήτη τόσο πολύ, πολύ η οικονομική κρίση. Γιατί γενικότερα, βρέσει Γιώργο, την επαρχία, εγώ ξέρω ότι δεν την έχει χτυπήσει τώρα σε τόσο βαθμό όπως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, λέει, στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι πιο αισθητό γιατί δεν υπάρχουν. Να δώσω ένα παράδειγμα. Εμάς, εγώ πιστεύω ότι λεφτά υπάρχουν να κινηθούν. Δεν τα κινεί ο κόσμος. Λόγω του ότι έχει βλέπει... Έχει τρομάξει ο κόσμος. Έχει, ασφαλώς. Εν τω μεταξύ σας είναι πιο αισθητό γιατί εσείς το οτιδήποτε φάτε, πιείτε, πρέπει να το πληρώσετε. Εμείς εδώ είμαστε έχετε πιο χαλάροι. Έχετε τα πορτοκάλια σας, έχετε τα σαγκουίνια σας, έχετε τα αγγούρια σας, τις ντομάτες σας, το κρασί σας. Τους χοχλιούς μας. Τι έχετε τους? Τους χοχλιούς μας, λέω. Αν είναι δυνατόν, ρε εσύ Γιώργο, με συχάζεις, τρώτε σε λιγκάρια. Μα γι' αυτό το πάρτι, ρε εσύ, άμα φας, θα ξαναφάς, δεν το συζητάμε. Ρε εσύ Γιώργο, και πραγματικά τώρα, εκεί στην Κρήτη είναι η μπουμπουριστή, δεν είναι Πώς έχει ξεκινήσει αυτό, δηλαδή κάποιος κάπου, κάποτε, είδε ένα σαλιγκάρι και είπε «Α, εσύ βραστό, θα είσαι τέλειο» και το έπιασε και το έβρασε, ξέρω εγώ, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το κουλό? Μετά από μακροχρόνια πειράματα στη με τα σαλιγκάρια, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Κοίταξε να δεις ότι κινείται τρώγεται, αυτό είναι νόμος, έτσι. Απλά κάθε περιοχή έχει τα δικά της. Εντάξει, είναι ταμπού το φαγητό εντελώς. Το τι φας και το τι ψήσεις είναι εντελώς ταμπού. Εντάξει, στην Κρήτη τρώνε κατσαρίδες και αράχνες γλυκιά μου, έτσι, δεν το συζητώ. Αυτό σου λέω. Αλλά...
Το τραγούδι κανονικά τι λέει, όχι κατσαρίδες και αράχνες. Νυχτερίδες και αράχνες. Και νυχτερίδες θα τρώνε. Θα φάνε και νυχτερίδες. Δεν μπορεί. Αλλά ρε παιδί μου, έτσι μου κάνει λίγο εντύπωση. Δεν έχω φάει ποτέ, δεν θα φάω ποτέ. Δεν μου περνάει καν από το υποσυνείδητο. Ναι, εντάξει, σου λέω είναι εντελώς θέματα που το διατροφή. Ούτε βατραχοπόδαρα, Κωστάκη, δεν θα φάω ποτέ. Παρόλο και αυτά, γι' αυτά έχω ακούσει. Για ότι, τα βατραχοπόδαρα. Ναι, ότι έχουν, δεν έχω φάει ποτέ, έτσι. Εγώ είμαι τύπος βέβαια που θα δοκίμαζα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά έχω ακούσει ότι έχουν τη γεύση του κοτόπουλου. Τι συζητήσεις κάνουμε εδώ σε αυτή την εποχή τώρα. Μια χαρά. Δεν πήρες την πέφα, Γιώργο μου, είναι ή να είμαι. Εν τω μεταξύ, ξεμπροστιάζομαι κι εγώ τώρα που από μαγειρική σου λέει και νοικοκυροσύνη, είπα στρικοθοδόρα εγώ. Καλό νοικοκυρά. Κοίταξε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, κάποιες φίλες μας από πάνω από τη Θεσσαλονίκη, να την ξαναναφέρουμε για άλλη μια φορά τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε καιρό. Δεν θέλουμε, την έχουμε να την αναφέρουμε συνέχεια. Φτάνει αυτή η Θεσσαλονίκη πια. Είχαν κατέβει κάτω και μια, είχε ψιλοδοκιμάσει, αλλά δεν έχω χλειώσει. Ναι. Και μου λέει ότι δεν της αρέσανε. Είπα, ρε παιδί μου, εγώ τέλος πάντων ότι... Κοίτα, είναι και μια απόφαση να το βάλεις το σαλίγκαρο στο στόμα και να αρχίσεις να ρουφάς. Όλα μια απόφαση είναι έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι. Δοκίμασε, σε διαβεβαιώ ότι τώρα θέλει να τη στείλω. Έλα μου, ρε Γιώργο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το φαγητό. Πώς τα στέλνεις εσύ τώρα αυτά βραστά, έτοιμα, μαγειρεμένα, Δεν σε κατάλαβα. Μαγειρεμένα τα στέλνεις. Όχι. Ζωντανά τα στέλνεις στη Θεσσαλονίκη, τα σαλιγκάρια. Ο μπουμπουριστός ο φοχλιός κορίτσι μου θέλει αλάτι στο κεφάλι του, στο τηγάνι μπρούμητα, με λίγο λαδάκι και γίνεται λουκούμι. Έλα, λοιπόν. Παναγία μου και Χριστέ μου, καλές οι άνθρωποι, θα στείλεις το σαλιγκάρι από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, ζωντανό. Ασφαλώς. Με τι θα το στείλεις, με κτέλ ή με αεροπλάνο. Με κτέλ πάει σε μια μέρα, ρε. Και θα ψοφήσει το σαλιγκάρι. Δεν παθαίνει τίποτα το σαλιγκάρι. Καλά, είσαι καλά. Θα γεμίσει, θα βγουν στο κτέλ και θα χρομπουμπουλάνε. Εμείς στην Κρήτη έχουμε πτήρα στο σαλιγκάρι. Το βάζουμε διχτάκι και δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, πίστεψέ με, εμπιστέψουμε. Του βάζετε διχτάκι. Σε παρακαλώ, Γιώργο, θέλω να αλλάξουμε συζήτηση. Θέλω να πάμε στα πιο προσωπικά. Στα πιο ερωτικά θέματα. Τώρα το σαλιγκάρι. Είναι πολύ ντεκά. Γιατί? Ερωτικό. Δεν έχεις δίκιο. Είναι πολύ ερωτικό ζώο το σαλιγκάρι. Πολύ ερωτικό το σαλιγκάρι, το βλέπεις. Με στα σάλια. Μέσα στα σάλια. Ωραία, ωραία. Για πες τώρα για την ενεργία. Λοιπόν, ας πούμε, για ποιο ευχάριστο θέμα ήσουν. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το ρατσισμό. Ξεκύλω, όταν αλλάζουμε, δεν πρέπει να αλλάζουμε θέμα συζητήσεως αυτή την εκπομπή, διότι ξεκύλω και το στόμα μου τρέχει πριν προλάβει το μυαλό μου να συγκρατήσει αυτή τη γλώσσα. Θα είσαι επικίνδυνα μονοπάτια συζήτηση μετά. Επικίνδυνα τα μονοπάτια που βαδίζω, Γιώργο μου. Επικίνδυνα. Όλες οι συζητήσεις καλώς είναι. Ας είναι να έχεις καλό συνομιλητή. Ναι, συμφωνώ. Στον Κώστα πες το αυτό. Που δεν ξέρει τώρα... πού να με μαζέψει. Που αν είχε μπιπ, σου λέει το κουμπί του εκεί μπροστά, τα κουμπιά, όλα αυτά που έχει. Αν είχε κουμπί μπιπ, θα το πάτε και συνέχεια. Πάντως δεν μπορείς να πεις, μέχρι τώρα είμαι κύριο, δεν έχω πει τίποτα ακόμα. Μόρ, τα λέω μόνη μου εγώ. Τι να πεις, αλλά λέγατε κι εσείς, πάει. Άστο. Χαριτολογώντας το πετάσω το πινελίκι, δεν μπορεί. Την τσεπινιά μου εγώ, το καλιαρντό. Έμανε. Να σου πω, εσύ ρε παιδί μου, τώρα βρίσκεσαι σε μια κατάσταση τέλος πάντων ανεργίας και έτσι αδράνειας επαγγελματικής και έχει επηρεάσει, θα ήθελα να μου πεις αυτό. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αν και κατά πόσον επηρεάζει αυτό τη σχέση σου. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Άλλη μια φορά ήταν το θέμα σου αυτό, δεν κάνω λάθος. Η κρίση και πώς επηρέασε η κρίση, πώς επηρεάζει τις σχέσεις τέλος πάντων. Εμάς προσωπικά δεν μας έχει επηρεάσει. Ξέρεις τι, Γιώργο, όταν... Ναι, ξέρω τι λες. Δεν είναι το θέμα, σε καμία περίπτωση ξανά, η οικονομική κρίση. Όμως, όλο αυτό το της ανεργίας, ένα χρούτσο χρούτσου που ακούω, τι είναι εσύ κάνεις? Το τηλεφωνάκι μου τα κάνει αυτά. Το δικό σου. Mm-hmm. Όλα τα δικά σας στένα. Εμείς μια χαρά είμαστε. Οι χοχλοί έχουν ανέβει πάνω στο τηλέφωνο. Το σαλιγκάρι είναι που βγήκε από το σακούλι. Σε άκουσε και έρθε να σε βρει, ξέρεις. Να δει, ναι, γεια.
Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε πάλι για την οικονομική κρίση. Όμως το θέμα της ανεργίας είναι ένα θέμα που πέρα του χρηματικού, του οικονομικού ζητήματος, απασχολεί και επηρεάζει και σε άλλους τομείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνεργος, όχι άεργος, γιατί ο άεργος είναι αυτός που δεν θέλει να εργαστεί. Ο άνεργος είναι αυτός που θέλει να εργαστεί, που το έχει ανάγκη για την ανάπτυξη του, για να είναι ανεξάρτητος, για να μπορεί να προσφέρει στο σπίτι του και στην οικογένειά του, αλλά δεν μπορεί. Άρα αυτό σίγουρα σε επηρεάζει σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπο εσένα. Αν επηρεάζει εσύ λοιπόν που ψάχνεις δουλειά και δεν βρίσκεις, επηρεάζεται προφανώς και η σύζυγός σου. Ίσως μπορεί να επηρεάζονται και τα παιδιά τους. Εγώ θέλω να το αναλύσουμε σε αυτό το επίπεδο σήμερα. Όχι στο οικονομικό. Στο κατά πόσο, ρε παιδί μου, ένας άνεργος άνθρωπος χάνει τη δημιουργικότητά του, χάνει την διάθεσή του για εξόδους, για έξοδα ίσως, για... Έτσι, αν κλείνεται στον εαυτό του, αν το πιάνει η μαύρη κατάθλιψη και η μελαγχολία. Γενικά θα ήθελα να μιλήσω για αυτά. Ναι, ναι. Να σου πω τώρα λοιπόν τι γίνεται με αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν σε επηρεάζει το ότι δεν έχεις δουλειά. Το ότι δεν έχεις, ρε παιδί μου, στο χρόνο σου. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις, μπορείς να βρεις να κάνεις πράγματα παραγωγικά στον ελεύθερο σου χρόνο. Και εγώ διαθέτω την δημιουργικότητά μου, έχεις δει σε τι πράγμα. Έτσι, πέρα από τις εκπομπές που έκανα στο ραδιόφωνο, που αυτό ήταν τελικό, τέλος χαβαλές, έτσι το συζητάμε. Εγώ ασχολούμαι πολύ με μοντάζ, τόσο φωτογραφίες όσο και βίντεο, ας πούμε, και διαθέτω εκεί. Απασχολώ τουλάχιστον το μυαλό μου. Εγώ με καταστήσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν με βάζει από κάτω. Δεν θέλω να με βάζει από κάτω και συνήθως όταν έχω προβλήματα γίνομαι πιο χαβαλές από ότι είμαι σε άλλες περιόδους. Σίγουρα σου κόβει κάποια πράγματα το να μην έχεις χρήμα να κινηθείς. Σίγουρα κόβεις κάποιες εξόδους, κόβεις κάποια περιττά έξοδα. Την ψυχολογία μου δεν με έχει επηρεάσει άμεσα. Άρα, παιδί μου, θέλω να πω ότι, είναι βέβαια κατά πόσο του επιτρέπεις έτσι να σε επηρεάσει και να σε καταβάλει, αλλά, ακούγομαι λίγο, ναι, αλλά... θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι οι άντρες που γενικότερα θέλουν μέσα σε εισαγωγικά αλλά και έξω από εισαγωγικά να επιβάλλονται λίγο με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και παραδοσιακά τα λεφτά στο σπίτι και στην οικογένεια τα φέρνει ο άντρας, έτσι, παραδοσιακά, ξαναλέω. Ναι, εννοώ ότι το υποστηρίζω ή ότι συμβαίνει ή πρέπει να συμβαίνει. Δεν σε επηρεάζει εσένα, δηλαδή... σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα μπορούσε κάποιος να μου πει ότι κοίτα να δεις, Ρενίνα, εμένα θίγεται ο ανδρισμός μου μέχρι ένα σημείο όταν βλέπω τη γυναίκα μου να δουλεύει και να φέρνει τα λεφτά στο σπίτι και εγώ να κάθομαι, να πείζω, ξέρω εγώ. Εσύ το έχεις δει έτσι ποτέ? Καταρχήν, στη δικιά μας περίπτωση δεν εργάζεται ούτε η Όλγα. Έτσι, εμείς είμαστε... Ναι, δεν εργάζεται η γυναίκα μου, ρε παιδί μου, αλλά και να εργαζόταν. Έχουμε φτάσει πλέον, ρε Νίνα, σε εποχές που τίθεται πλέον καθαρά θέμα επιβίωση. Δεν μπορείς να βάζεις εγωισμούς και αντρισμούς μπροστά σε αυτό. Ναι, απλώς είναι κάποιοι άνθρωποι απόλυτα εγκλωβισμένοι σε αυτό. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι, ρε Νίνα, είναι άνθρωποι που βάζουν πάνω τον εγωισμό τους απ' όλα, έτσι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς θα επηρεαζόντουσαν ό,τι και να γινόταν. Ναι. Και μια πτώση μισθού, ας πούμε, θα τους επηρέαζε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Τους ανθρώπους γενικά τους επηρεάζει η κρίση, τους επηρεάζει το να μην έχουν δουλειά, τους επηρεάζουν πολλά πράγματα. Εμένα προσωπικά δεν επιτρέπω να με επηρεάσει κάτι τέτοιο. Ναι. Και η γυναίκα μας, που να εργαζόταν, εδώ συζητάμε τώρα ότι έχουμε μια οικογένεια, κοιτάζουμε να δούμε πώς θα επιβιώσουν τα παιδιά μας πρώτα απ' όλα και μετά και εμείς οι ίδιοι. Θα σκέφτομαι τον αντρικό, τον εγωισμό, το ότι δεν φέρνω χρήματα. Πράγματα, Γιώργο μου, είναι πράγματα που δεν προλαβαίνεις να τα αναλύσεις και να τα σκεφτείς πολύ στο μυαλό σου. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κάποιες καταστάσεις οι οποίες υποσυνείδητα βγαίνουν και σκέφτεσαι ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, εμένα ποιος είναι ο ρόλος μου σαν άντρα μέσα σε ένα σπίτι. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό και στη γυναίκα σε κάποια άλλη περίπτωση. Θέλω να πω ότι σίγουρα σαν σκέψη ίσως σου έχει περάσει από το μυαλό σου. Ή όχι. Δεν έχει περάσει από το μυαλό. Ορισμένες στιγμές, ρε παιδί μου,
με στεναχωρεί το γεγονός, έτσι δεν το συζητάμε. Προσπαθώ να βρω κάτι άμεσα να κάνω, ψιλοκάνω πράγματα λόγω ότι είμαι, είναι η δουλειά μου είναι υπολογιστές, ας πούμε, και ψιλοκάνω πράγματα off record. Έτσι. Μην φανταστείς τρελά πράγματα, έτσι. Σίγουρα με στεναχωρεί το γεγονός, αλλά δεν το αφήνω να πειράσει πρώτα την οικογένειά μου. Ναι. Εμένα και να με πειράζει κάτι και να με στεναχωρεί κάτι είναι καθαρά δικό μου, δεν το βγάζω έξω. Αχα. Δεν το βγάζω έξω και σου έχω πει την άλλη φορά το λόγο. Δεν θέλω η οικογένειά μου να μην γίνεται δέχτης της δικιάς μου ψυχολογίας. Προσπαθώ να ανεβάσω την οικογένειά μου και όχι να τη ρίξω στα τάρταρα που λένε. Και πολύ καλά κάνεις. Και πολύ καλά κάνεις. Οπότε εσύ είσαι ένας άνθρωπος που δεν καταβάλλεσαι από, ρε παιδί μου, από τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην... Όχι εύκολα. Ή και να καταβληθείς κάποια στιγμή. Το παλεύεις και προσπαθείς το καλύτερο να ανεβάσεις και την οικογένειά σου και τους γύρω σου, τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, mm-hmm. περιπτώσει, αλλά και τον εαυτό σου, έτσι. Mm-hmm. Σε αντίστοιχη περίπτωση, βρεσί Γιώργο, αν το πρόβλημά σου ήταν πολιτικής φύσεως, και όταν εννοώ πολιτικής φύσεως, πες ότι εσύ, ρε παιδί μου, είχες μία συγκεκριμένη άποψη και αντίληψη. Και πεποίθηση, ναι. Ορίστε, και πεποίθηση πολιτική, ναι. Mm-hmm. Και ο άνθρωπός σου, ρε παιδί μου, στην παρούσα η Όλγα, είχε μία άκρος αντίθετη άποψη, δηλαδή εσύ αυτή θάλασσα, εσύ βουνό. Τι θα έκανες, θα το μέτραγες αυτό το πράγμα, θα άφηνες να σε καταβάλει αυτό όλο το θέμα, ρε παιδί μου, ή θα το χειριζόσουν διαφορετικά. Εννοείς τώρα... Θα άφηνες, ρε παιδί μου, γνώριζες την Όλγα εσύ, γνωρίζεις, ναι, τη γυναίκα εννοείς, σου, έτσι. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, να τη γνωρίσεις σαν δεσμό, εννοείς τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μου λες ότι δεν καταβάλλεσαι από τις δυσκολίες και τέτοια και κάνεις αυτό που σου λέει η καρδιά σου κλπ. Mm-hmm. Εσύ βουνό ή Όλγα θάλασσα, πολιτικά. Τελείως αντίθετη, σου λέει, κανένα αμόνιασμα ποτέ, δεξιά, αριστερά, πάρτα. Δεν έχει σχέση αυτό, πιστεύω. Τουλάχιστον για μένα δεν έχει σχέση αυτό. Δηλαδή ο καθένας έχει... Κοίτα να δεις, Γιώργο, κοίτα να δεις. Είναι κάποιοι άνθρωποι που όχι μόνο είναι απόλυτα απορρομένοι πολιτικά, αλλά είναι και κομματικά. Ναι, το ξέρουμε στην Ελλάδα τώρα αυτό το πράγμα, είναι Παναγιά μου. Ισχύει και καραϊσχύει και αν δεν ισχύει πλέον σε τόσο έντονο βαθμό, παλιότερα ίσχυε πάρα πολύ. Το έχω βιώσει το πετσί μου αυτό, Νινά. Λοιπόν, υπήρχε μία αιώνια αντιπαλότητα, μία αιώνια κόντρα. Από τα γνωστά κόμματα, ναι. Ναι, από τα γνωστά και μη κόμματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν... Οτιδήποτε, ναι. Οποιοδήποτε κόμμα ή παράταξη, εν πάση περιπτώσει. Και σκοτωνόντουσαν, έτσι, σκοτωνόντουσαν στην κυριολεξία. Δεν υπήρχε κανένας... Ναι. Εγώ σου είπα το δύο στο πεθί μου, εδώ στην Κρήτη, δεκαετία του 80, που ήταν η έξαρση αυτών των περιστατικών που μου συζητάς τώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε τώρα ότι όχι απλά παίζανε ξύλο, όχι απλά, γινόταν και φωνικά, ας πούμε. Μία διαλαξία, εν πάση περιπτώσει, ένα όχι εγώ είμαι μαύρο, όχι εγώ είμαι άσπρο, όχι έτσι. Εμείς επειδή ανήκαμε σε κάποιο χώρο παλιότερα, εγώ πλέον δεν ανήκω σε κανένα χώρο και σε καμία παράταξη και σε καμία ιδεολογία πέρα από την ιδεολογία του... Peace, love and rock and roll. Έτσι, αυτό ακριβώς. Είχαν φτάσει σε σημείο, ας πούμε, επίσης ξέρανε σε ποια χώρα ανήκουμε, είχαν έρθει ομάδα να μπουν σπίτι μας, να μας μακελέψουν. Καλά, παιδιά, αυτά, Γιώργο μου, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θέλω να τα αγγίζω καθόλου, είναι θέματα πολύ, όχι γιατί τα φοβάμαι. Βρωμάνε, Νίνα, βρωμάνε. Θα ξεκαθαρίσω κάτι, ότι γενικότερα, ρε παιδί μου, είναι κάποια θέματα ταμπού, έτσι. Ταμπού, με την έννοια αυτού που κάνω τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κάτσω να κάνω πολιτική συζήτηση, σίγουρα. Δεν τα φοβάμαι αυτά τα φαινόμενα φανατισμού, σε καμία περίπτωση, αλλά δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία και σαν Νίνα, αλλά και σαν εκπομπή, να τα συζητάω. Είναι θέματα πολύ χαμηλού επίπεδου. Δηλαδή, τώρα τον πλάκωσα γιατί ήταν έτσι και τον έδιρα και πλακωθήκανε στα γήπεδα και κάνανε ούτε καν, δηλαδή για σφαλιάρες ούτως ή άλλως και η μεν και η δε. Για μένα προσωπικά, έτσι. Πολύ ακραία πράγματα. Νινά, ο φανατισμός είτε είναι θρησκευτικός είτε είναι πολιτικός. Σε όλο του το φάσμα ο φανατισμός είναι άστα. Είναι φανατισμός, είναι κακό πράγμα, προκαλεί... Και όταν είσαι φανατισμένος, Γιώργο μου, χάνεις την ουσία σε όλα.
Εγώ δεν, εγώ δεν έχω προσωπικά, δόξα τω Θεώ, έχω αποσπάσει από τον εαυτό μου κολλήματα πάσης φύσεως. Προσπαθώ να πηγαίνω το μυαλό μου σε πράγματα που πρέπει, ας πούμε. Μ' αρέσει να κάθομαι να ασχολούμαι με ζωγραφική, μ' αρέσει να κάθομαι να ασχολούμαι με φωτογραφία, με βίντεο, με οτιδήποτε άλλο. Με τεχνικά πράγματα. Ναι, εκτός από βλακίες. Γιατί εγώ αυτά τα πράγματα, δηλαδή τώρα φαντάζω τώρα ότι τα κολλήματα γενικότερα δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κολλήσω σε κάτι. Και πολύ καλά κάνεις, αλλά για πες μου τότε, τέλος πάντων, είχε συμβεί ένα περιστατικό. Και... Δεν σε κατάλαβα. Λέω, μου έλεγες, λέγαμε για το αν η Όλγα, ρε παιδί μου, άνοικε στον άκρο, στο άκρο άρωτον. Ναι. Τι θα έκανα, μου είχες ρωτήσει. Ναι, τι θα έκανες, θα το έκοβες ή θα έλεγες, κοίτα να δεις, αγάπη μου, εντάξει, οκ. Okay, άνθρωποι είμαστε, έχουμε τα ελαττώματά μας, ξέρω εγώ, θα το έπαιρνε στην πλάκα και θα το δεχόσουν. Μα δεν θα επέτρεπα τέτοιου συζήτηση, πρώτο. Τι δεν. Από τη στιγμή που έχω διαφορετική άποψη, υπάρχουν δύο τεινά. Έτσι, ή θα προσπαθήσω μέσω συζήτησης και με επιχειρήματα να πείσω τον άλλον ότι αυτό που σκέφτεται είναι βλακεία, είτε δεν το συζητάω καθόλου. Και δεν το βάζω σε σχέση με αυτό το πράγμα. Οπότε εσύ δεν θα είχες τέτοιο θέμα. Δηλαδή, μα η γυναίκα θα... ψηφίζει ό,τι θέλει. Δεν, ούτε την επηρεάζω, ούτε με ενδιαφέρει. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ με τι πράγμα, ποια είναι η άποψη της Όλγας για την πολιτική, για το ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε. Ο καθένας έχει δικαίωμα. Καλά, κοίτα να δεις. Παλιά σκοτωνόντουσαν οι άνθρωποι για τέτοια θέματα. Και πιο παλιά τώρα από το 80, έτσι. Ακόμα ήταν η Βασιλική και η έτσι. Μα πάντα. Αυτά έτσι ανήνανε. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι καταστραφόντουσαν και γάμοι. Γάμοι, εντάξει, όχι τόσο, γιατί μετά η γυναίκα έμπαινε στη φάση του άντρα. Αλλά και προξενιά χαλούσαν και σχέσεις, ξέρω εγώ, χαλούσαν επίσης και οικογένειες, ξέρω εγώ, ξεκλειρίζονταν. Αδέρφες σκοτωνόντουσαν. Ναι, αδέρφες σκοτωνόντουσαν. Και γι' αυτό εγώ θέλω να ρωτάω, ρε παιδί μου, γενικότερα πώς το βλέπετε το όλο πράγμα. Εγώ έχω τύχει περιστατικό, ας πούμε, αδερφή του πατέρα μας, μια ήταν άνοιξε σε μια παράταξη και όλοι υπόλοιποι στην άλλη. Και γκρινιούσαν το ταξί τους. Δεν γκρινιούσαν, δηλαδή δεν καλομιλούσαν και αυτές για αυτό το πράγμα. Καλά, κρασιά. Εγώ βλέπω, εγώ ρε Νίνα, επειδή έχω πέρασει από τη φανατισμένη δεκαετία του 80 σαν έφηβος, αυτά τα πράγματα με έκαναν και συγχάθηκα. Και βαρέθηκα και συγχάθηκα και δεν ασχολούμαι. Δηλαδή έχω άποψη, δεν έχω πολιτική άποψη με την έννοια του κομματική, δεν έχεις κομματική. Έχεις πολιτική άποψη, αλλά όχι κομματική. Παρόλο που κάποτε άνοικα σε κάποια παράταξη, άνοικα, πίστευα ότι αυτοί μπορούσαν να σώσουν, όπως πιστεύαμε όλοι μας ότι μπορούσαν κάποιοι να μας σώσουν. Εντάξει, όλοι περνάμε από τις φάσεις μας, ρε παιδί μου, από τη φάση που θα ψαχτούμε, από τη φάση που θα είμαστε εκεί, που θα είμαστε αλλού, ξέρω εγώ. Εγώ είμαι κατά της ταμπέλας γενικότερα. Γιατί νομίζω ότι σου βάζει και λίγο παροπίδες αυτόματα η ταμπέλα. Οπωσδήποτε σου βάζει. Αλλά εντάξει, τώρα ο καθένας. Περιορέξεις, κολοκυθόπιτα, Γιώργο μου. Ναι, βρεσί, ναι. Εγώ μου δημιουργήσει πολλές φορές μιλάω με τα άτομα που έχουν απαξιωθεί το σύστημα το πολιτικό, το υπάρχον, και πάνε να μπουν σε ένα άλλο το οποίο είναι επανάληψη του προηγούμενου. Και εκεί τώρα εγώ προσπαθώ, ας πούμε, μέσω συζήτησης εννοείται πάντα, να πείσω τον άλλον ότι ξέρεις τι, πού πας ρε καραμήτρο, ας πούμε. Ναι. Δεν βάζεις μυαλό, δεν καταλαβαίνεις, δεν το βλέπεις ότι είναι κλωνοποίηση του προηγούμενου με άλλο κουστούμι, ας πούμε, δεν το βλέπεις. Ναι. Εκεί είναι που εγώ πολλές φορές κοντράρω μια συζήτηση, γιατί δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να μην καταλαβαίνουν. Ναι, εντάξει, άλλο μυαλό έχει ένας άνθρωπος, άλλο μυαλό έχει άλλος, κάποια θέματα είναι... πολύ υποκειμενικά, δηλαδή ακόμα και την ίδια κατάσταση να βιώσουμε, αλλιώς μπορεί να την εκλάβω εγώ, αλλιώς μπορείς να την εκλάβεις εσύ. Σίγουρα θα την εκλάβεις διαφορετικά. Δηλαδή είναι πολύ υποκειμενικά κάποια πράγματα. Αλλά να πω και η δικασία βρεθεί να κοντράρω τη σχέση μου για τον πολιτικό τομέα ή για τον ποδοσφαιρικό ή για το θρησκευτικό, ο καθένας είπα. Ναι, αυτά συμβαίνουν όμως, Γιώργο. Ναι, το ξέρω, ναι. Ή μπαίνουμε στη διαδικασία που για μένα είναι το ύψιστο λάθος να αλλάξουμε τον άλλον. Να αλλάξω πιστήσει, ξέρω εγώ, ο άλλος. Να γίνει άλλος χαρακτήρας. Τι? Να γίνει άλλος χαρακτήρας. Ναι, ότι και σε αυτά τα θέματα, ρε παιδί μου, και στο θρησκευτικό τομέα και στο πολιτικό τομέα, θέλουμε ο άλλος να αλλάξει, να έρθει με τα νερά μας. Και άλλα θέματα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δηλαδή πράγματα που δεν μας αρέσουν στον άλλον και είναι κόντρα με το τι ζητάμε εμείς ή με το τι είμαστε εμείς, απαιτούμε ο άλλος να τα αλλάξει. Και να γίνει, να έρθει στα νερά μας ακριβώς.
Από το πιο μικρό λοιπόν, μέχρι από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη αλλαγή, για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε. Και από αυτόν που το ζητάει, συγγνώμη, αλλά ναι, ναι, και από αυτόν που το κάνει. Είναι σαν και αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ψάχνεις να βρεις το άλλο σημείο σου, πάνε να προσαρμόσεις ένα άλλο μισό σε σένα. Ναι. Είναι το θέμα να κόψεις λίγο από το δικό σου κομμάτι, να κόψεις λίγο από τα λούνα, να προσαρμοστείς. Δεν είναι να φτιάξει μόνο άλλο. Οι υποχωρήσεις, Γιώργο, οι υποχωρήσεις. Είναι άλλο πράγμα, έτσι. Φυσικά, κάθε σχέση χρειάζεται τις υποχωρήσεις της, κάθε σχέση χρειάζεται τον κατάλληλο χειρισμό, το σωστό χειρισμό, έτσι. Άλλο αυτό και άλλο το παίρνω έναν άνθρωπο που είναι... Και τον κόβω το ράβι. Έτσι, ξέρω εγώ, και τον κόβω το ράβο στα μέτρα μου και τον κάνω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που το γνώρισα. Έτσι, Νίνα, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, πέρα από τις πολιτικές και τις αθλητικές και δεν ξέρω κι εγώ και τις θρησκευτικές, εδώ δεν μπορούμε να τα βρούμε στην εμφάνιση. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε ποιος θέλει ποιον. Εδώ δεν μπορούμε να αλλάζουν οι μόδες κατά τα πρότυπα. Εσύ, οι προσωπικές σχέσεις, ρε παιδί μου, και γενικότερα οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύ μπλεγμένο πράγμα. Το έχουμε συζητήσει και το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά είναι μια συζήτηση που είναι μάλλον μια κατάληξη που πάντα πέφτουμε πάνω της. Αν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και αν ξέρεις τι θες και ποιος είσαι και έχεις τις ισορροπίες σου, πάντα θα βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Που δεν θα χρειαστεί, Γιώργο μου, καν ο άλλος να προσαρμοστεί στα δικά σου τα θέλω, ούτε στο τόσο έτσι. Ξέρεις τι θες, ξέρω τι θέλω. Οπ, ταιριάζουμε. Δεν ταιριάζουμε, γεια. Άμα ξέρεις τι θέλεις, το μοναδικό πράγμα που μπορείς να βρεις είναι να μην επιτρέψεις τον άλλον να σε άλλο τριώσει, άγια σου. Ότι ο άλλος δεν θα βρεθεί, σπάνια θα βρεθεί ο άλλος ο οποίος θα σε δεχτεί έστω κατά 90. Γιώργο, είμαι πολύ 50-50 σε αυτό που λες. Υπάρχουν και έξυπνοι άνθρωποι με την έννοια, ρε παιδί μου, κατασταλαγμένοι και σοβαροί και δυνατοί χαρακτήρες, που όταν μπαίνεις στη διαδικασία του έρωτα, ρε παιδί μου, που είσαι τρελαμένος και είσαι και γκαβός και δεν βλέπεις, μπαίνεις και πέφτεις σε αυτή τη λούπα και λες ότι εντάξει μωρέ το μαράκι εγώ το αγαπώ ρε παιδί μου, ας αλλάξω αυτό και ας κάνω εκείνο ή για το Θανάση μου τα πάντα. Ξέρεις, μπαίνεις σε τέτοιες διαδικασίες και αλλάζεις πράγματα που δεν θα έπρεπε ούτε κατά διάνοια έτσι που, μάλλον, και δεν είναι και τόσο σοβαρά. Αυτό όταν δεν είναι σοβαρά, εντάξει, θα την κάνεις την υποχώρηση και μπορεί να σε φτιάξει σαν άνθρωπο, γιατί οπωσδήποτε όλοι μας έχουμε ένα χαρακτήρα, δεν είναι σίγουρο ότι είναι σωστός ή λάθος, είναι δικός μας ο χαρακτήρας. Είναι αυτός. Το να διορθωθείς σε κάτι δεν είναι απολύτως απαραίτητα κακό. Το να θέλει ο άλλος να σε αλλάξει από τις ρίζες, αυτό είναι το κακό, πιστεύω εγώ. Τέλος πάντων. Βασικά ριζικά ζητήματα του χαρακτήρα, ας πούμε, να σε κάνει... Το βαρύναμε πάλι, Γιώργο. Έλα, πες κάτι ευχάριστο. Τι να πω, κάτι ευχάριστο. Ο Ολυμπιακός τι έκανε, κέρδισε. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Κώστα. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Κάτι ευχάριστο. Κέρδισε 3-1. Και προκρίθηκε. Να το ευχάριστο που ήθελες. Όλα. Το έπαιξε το παλικάρι στο στοίχημα αυτό. Το έπαιξε στο στοίχημα. Ο άλλος λέω. Δεν παίζει στοίχημα. Δεν παίζει. Το παιδί λέω που πήρε προηγουμένως ήταν θλιμμένο. Δεν ξέρω τι έπαιξε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε ακριβώς. Ούτως ή άλλως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργο μου, φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα χαιρετίσματά μου. Θα σου πετάξω ένα σλογανάκι μικρό. Δεν χωράει βέβαια και από πίσω. Τι να μου πετάξεις ένα. Η μέρα φεύγει, το Nina's Night έρχεται. Α, ατάκα. Ατάκα. Αχ, περίμενε, πρέπει να το κάνεις ένα repeat. Ατάκα και επιτόπου. Ατάκα και επιτόπου, έτσι σας θέλω μάχημους. Γράψτε και αυτό, ατάκα και επιτόπου. Για πες το άλλο πώς το είπες. Λοιπόν, η μέρα φεύγει. Η μέρα φεύγει. Το Nina's Night έρχεται. Έρχεται, βεβαίως. Και γράψε το ατάκα και επιτόπου. Το έγραψα. Ατάκα. Βάζω και τους τόνους μου και είμαι jet. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ατάκα και όλα. Τα εκτιμούμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Και εγώ την κουβεντούλα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, λέω να σπάσω έτσι το σερί των συζητήσεων τώρα, να ακούσουμε καμιά μουσική, να στρώσουμε και την ώρα που μας απομένει θα δούμε τέλος πάντων τι θα την κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Number 2.
ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια θα πιάσω ρούχα μου παλιά και θα φορέσω κατά κόκκινα φιλιά. Πολύς ο χρόνος και ο πόνος μου ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα. Σωμά, πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια θα διάσω ρούχα μου παλιά και θα φορέσω κατά κόκκινα φιλιά. Πολύς ο χρόνος και ο πόνος μου χωρίς μορφή, αυτό το πόνο θα κρεμάσω στο καρφί. Είμαι εδώ. Δεν ξέρω και τι. Αυτό μου συμβαίνει όμως πολύ συχνά. Αυτό το τραγούδι, αυτό το βίντεο κλιπ, όταν τελειώνει, επανέρχεται πάλι από την αρχή η εισαγωγή. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το λύσαμε. Πάει και αυτό τελείωσε. Να δω πότε θα σταματήσω να εισέλχομαι βία σε αυτή την καρέκλα όταν τελειώνουν τα τραγούδια. Λοιπόν, γιατί είδε. Ξέρεις, με πιάνει αυτό το. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε τηλέφωνο, τι έχουμε. Mm. Ναι, έχετε ένα ακόμη τηλέφωνο. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε εδώ πέρα, τρέχουμε. Τρέχετε? Τρέχουμε, τι να κάνουμε, ποδηλάτη μου. Είναι δύσκολη καιρή, δύσκολα τα πράγματα. Απαιτητικό το πρόγραμμά μας τώρα με εμάς εδώ. Ναι, ναι, δεν σας έχω ένα θέμα, δεν σας ακούω και πάρα πολύ καλά. Ναι. Δεν σας ακούω. Κάτσε, καλά. Γιατί το τηλέφωνο, το... Έλα, μ' ακούς? Προσπαθώ να... Με ακούς? Θα σας ακούω καλύτερα, ναι. Τώρα με ακούτε. Τι κάνετε, ποδηλάτη? Πόσο καιρό έχω να σας ακούσω? Μου φαίνεται ότι έχω να σας ακούσω καιρούς. Πάρα πολύ καιρό. Που... Από πότε που... έχουμε να επικοινωνήσουμε? Από το τότε εκείνο που αυτό. Τι? Από τότε που είχαμε το μέσα την εκπομπή, την προηγούμενη. Α, μιλήσατε την τελευταία εκπομπή? Ναι, σάμπος θυμάμαι και εγώ παίρνω τόσες φορές εδώ. Ναι, δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, πώς είστε, πώς περνάει η ζωή? Καλά, καλά. Εσείς είστε στο Ναύπλιο, ε? Στο Ναύπλιο, ναι, ναι. Να σας πω, εκεί τι καιρό κάνει, μιας και σας έχουμε πάρει όλους και σας ρωτάμε τους καιρούς. Εδώ κάνει το καιρό το ναυπλιώτικο, είναι ξεχωριστός καιρός. Α, είναι αυτό το ωραίος, έτσι, αυτός ο καιρός με την υγρασία που δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ναι, σου γίνεται το μαλλί ζούγκλα. Αυτός ο καιρός ο ναυπλιώτικος. Πόσο πολύ δεν μ' αρέσει αυτός ο καιρός.
Ναι. Είναι παιδί μου που σε σηκώνει το κλίμα και που δεν σε σηκώνει. Αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα μέρη μας και να φύγουμε. Θέμα, όχι, όχι, δεν γίνεται. Για πες, Ιωάννη, τι νέα. Καλά, εδώ παρακολουθούσα και τον εξάδελφο που είχε ασπαστεί τον βουδισμό για κάποτε και... Εσείς πώς είχατε αντιδράσει τότε σαν εξάδελφος που βλέπατε τον... Έχω πάρα πολύ, ήθελα να μιλήσω και γι' αυτό σήμερα. Έχω ένα πάρα πολύ καλό φίλο ο οποίος τον έχει ασπαστεί τον βουδισμό και... Δεν το θεωρεί ότι είναι θρησκεία, απλά είναι ο τρόπος ζωής του να είναι βουδιστή. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Μάλιστα, μιας και μιλάμε για ερωτική εκπομπή, αυτός ο άνθρωπος... Όποτε είχε... το θυμόμαστε είναι ερωτική εκπομπή αυτή η εκπομπή. Έχουμε συζητήσει σήμερα για σαλιγκάρια, έχουμε συζητήσει για βουδιστές. Έχουμε... Γιατί πάντα όλα σου λέει, για πες. Τα σαλιγκάρια όπως τα χρησιμοποιούν πολύ στην ιατρική και φτιάχνουν περίεργα με αυτά. Είναι αυτή η κρέμα, η σαλιγκαριού. Εξαιρετική κρέμα. Που αναπλάθει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Και ένα φίλο. Με συγχωρείτε. Όχι, κάνω κλαπ κλαπ, εν πάση περιπτώσει. Α, αυτό ναι, που, ναι. Είχα ένα φίλο μάλιστα που είναι ένα παράδειγμα που είχε πει, που λέμε μιας και για τη σχέση και για την εξωτερική εμφάνιση που άκουγα. Και αυτός ήθελε να αποδείξει στον εαυτό του ότι μπορεί να είναι το ίδιο ελκυστικό στο αντίθετο φύλλο παρά την εξωτερική του εμφάνιση και με αυτά που λέγαμε με τις μόδες, με τα γένια. Και είχε κάνει το εξής παράδοξο. Σαν όπως πιστεύουν οι βουδιστές, απαρνήθηκε τον καλοπισμό, ξύρισε το κεφάλι του, ξύρισε και τα μουσια του. Αλλά παρόλα αυτά δεν γύρισε καμία και, και του είπε πώς έγινε έτσι, ας πούμε, δεν έχεις ούτε μαλλιά, ούτε γένια, ούτε τίποτα και τον ντύσιμο το απλό και παρόλα αυτά τον κυνηγούσαν πάλι οι γυναίκες στον παγκάστα. Και τον ντύσατε γαμπρό, είπες. Όχι, όχι, τον κυνηγούσαν πάλι οι γυναίκες, δηλαδή δεν είναι... Ό,τι θέλω ακούω, δεν είναι πρόβλημα από πριν. Η κατάστασή μου έχει φτάσει στο απροχώρητο, ναι. Μάλλον κάνουν. Και ήταν αυτό, δηλαδή εφάρμοσε κάτι στον εξωτερικό. Τι είπες, ποδηλάτη, μάλλον. Με έκραξες. Τι έκανα. Τίποτα, παιδί μου, για πες τώρα, είσαι και εσύ κουφάλι. Αυτό που λέγατε πριν με, τη, με την εξωτερική εμφάνιση, αυτός έβαλε αυτό το στίχημα. Επειδή δεν είχε ποτέ το πρόβλημα με τις γυναίκες κτλ. Όπως και να ήταν εξωτερικά, ήταν κάτι άλλο που τις τραβούσε. Έτσι κέρδισε και αυτό το στίχημα. Απαρνήθηκε κάθε είδος καλοπισμό και όπως οι βουδιστές και παρόλα αυτά παρέμεινε έτσι. Και τον θαυμάζω δηλαδή, για αυτό. Δηλαδή τώρα θέλεις να πεις αυτό το γνωστό που λέμε συνέχεια ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Πώς είσαι εμφανισιακά, αλλά το τι εκπέμπεις και το τι βγάζεις και το τι μεταδίδεις. Θα σας πω καλά, κυρία Νίνα, δεν ξέρω τι συνέβη. Κύριε Ποδηλάτη, με ακούτε τώρα. Θα πω ξεκάθαρα, ναι. Λέω ότι θέλετε κι εσείς να πείτε τώρα εδώ πέρα σε εμάς όλους ότι δεν έχει σημασία το πώς είσαι εμφανισιακά, αλλά το τι εκπέμπεις και το τι μεταδίδεις σε αυτόν που έχεις απέναντί σου. Τα αρμονία με την εξωτερική εμφάνιση και τον εσωτερικό σου κόσμο. Δεν μπορεί να έχεις μια. Πολύ, πολύ ωραία, ωραία μέσα έξω κούκλα, μέσα πανούκλα και το ή το αντίστροφο. Πολύ άσχημος έξω και να είσαι πολύ καλός χαρακτήρας, πάλι δεν σε κοιτάξει κανένα. Τι είπατε? Πάλι όσο καλό χαρακτήρα και να έχεις, αν δεν έχεις μια στοιχειώδη ομορφιά, πάλι δεν σε κοιτάξει κανένα. Εγώ πιστεύω κοίτα να δεις, βρε εσύ Ιωάννη, η ομορφιά, αυτό το της ομορφιάς είναι πάρα πάρα πολύ υποκειμενικό. Και όπως έχουμε δει κιόλας, το πέρασμα των χρόνων και των αιώνων, τα κριτήρια, τα αντικειμενικά μάλλον κριτήρια που κρίνουμε το τι είναι ωραίο και τι όχι, είναι εντελώς με εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, παλιά, 40s, 50s και 30s ακόμα, δηλαδή και γενικότερα τις πιο παλιές δεκαετίες, τις περισσότερο τέλος πάντων, ναι, ήταν πολύ στη μόδα οι παχουλές. Όπου παχουλεί και ένας άντρας, ένας δυο άντρες από πίσω στάνταρ. Γιατί τότε ο κόσμος δεν είχε να φάει, δεν είχε την ευχέρεια. Τι, μπερδόν. Λόγω γονιμότητας δηλαδή, παίρνω στο πρότυπο, γιατί αυτό που σήμαινε ότι είχε λεφτά, είχε να φάει. Είναι αδύνατη, ήταν οι φτωχές αυτές που μπορούσαν να κάνουν και εύκολα παιδιά και έμπαιναν άλλα πρότυπα τότε. Ότι, ρε παιδί μου, έδειχνε μια εφορία γενικότερη το πάχος. Ειδικά στις γυναίκες έδειχνε αυτό, ότι μπορούν εύκολα να γονιμοποιήσουν, να τεκνοποιήσουν, ότι είναι καλοζωισμένες, ότι πάση περιπτώσει είναι μπαμπάτσικες, έχουν πράγμα, ξέρω εγώ. Σούζι, έφαγες και άστη συζήτηση. Ποια είναι αυτή που μιλάει? Ποια είναι αυτή που μιλάει? Ο Κωστάκης μου έλεγε πριν ότι έχω γίνει σαν φοράδα. Και ότι τρώω και τώρα με κράζει και δημόσια. Αυτή είναι η αλήθεια. Μέχρι και εγώ μάχη να πω το ποδηλάτι. Μου λέει η Σούζη τρως.
Τρως και ψεύδεσαι και τρως. Και λέω εγώ, μα δεν τρώω, δεν βάζω μπουκιά στο στόμα μου. Μου λέει, μα όχι. Αυτό. Τέχει το κρύο και εγώ έβαλα τώρα. Δεν μπορώ να κρυφτώ πλέον, αγαπητέ ποδηλάτη. Δεν μπορώ να κρυφτώ, φαίνεται. Και εγώ έβαλα 2,5 κιλά. Μέρες. Έβαλα 2,5 κιλά μέσα σε 5 μέρες και εγώ. Δεν μπόρεσα να το κρατήσω κι εγώ. Αυτό το κρύο είναι, παιδί μου, το μελομακάρονο. Είναι, τώρα μην το δεις. Πολύ προκλητικό γλυκό. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το Χριστούγεννο το θέλει το φαΐ. Το ζητά. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, τι λέγαμε, ποδηλάτη. Και έχω και μια πολύ ωραία ιστορία να σας αφηγηθώ σχετικά με το ρατσισμό που λέγαμε και με τα... Ωραία. Με τους για ένα φίλο μου να είναι για μένα αυτή τη φορά. Ένα πολύ καλό φίλο που είχα στο παρελθόν. Από το σχολείο μάλιστα. Θα ταξιδέψω μερικά χρόνια πίσω και θα ξεκινήσω. Ταξίδεψέ μας, ποδηλάτη. Όταν ήμουν στο Λύκειο, θυμάμαι, στο κακόφημο Λύκειο της περιοχής μου. Α, ήταν και κακόφημο. Το απέφευγαν πάρα πολλά παιδιά και οι γονείς ακόμα δεν ήθελαν τα παιδιά. Ναι, αλλά εσύ πήγες κανονικά. Ασφαλώς και πήγα, ναι, για να αποδείξω ότι είναι. Ενίσχυσες τη φήμη του ή απέδειξες το αντίθετο εσύ? Μα δεν έχει σημασία το Λύκειο. Βγάζουν τα φωσβαμπέλες χωρίς να ξέρουν και κρύουνε τα σχολεία. Εντάξει. Εν πάση επειδή τόσο, είναι ναι, παιδιά που ανήκουν στη τιμωρία, δεν έχει σημασία αυτό και τα παιδιά της τιμωρίας μια χαρά είναι. Ποια συμμορία? Όχι, επειδή ανήκουν σε συμμορίες τα παιδιά, εντάξει, και αυτό οι άνθρωποι είναι. Έχουν μια συμμορία. Εσύ άνοικες, ποδηλάτη, αγαπητέ. Όχι, εγώ δεν είχα τέτοια πράγματα. Ανήκεις εγώ... κι εσύ στη συμμορία των ποδηλάτων. Και αυτή η συμμορία είναι. Εγώ ήμουν από τους... να υπάρχει και τόσο κοινωνικά παιδιά στο Λύκειο και το ίδιο και αυτός ο φίλος μου που θέλω. Ήσουνα. Δεν ήμουν και τόσο κοινωνικό παιδί, ήμουν λίγο παρασυμιακό παιδί. Ήσουν πιο κλειστός. Ναι, ήμουν έτσι το παιδάκι που το ήσυχο. Ναι. Και είχα ένα φίλο μάλιστα που ήμασταν έτσι, που θέλαμε να γίνουμε δημοφιλείς αλλά ποτέ δεν το καταφέραμε. Τέλος πάντων, Ιωάννη. Ναι, και αυτός ο φίλος μου που ήταν από μικρός είχε έρωτα με τις Ασιάτισες. Με τις Ασιάτισες. Το άρεσαν πάρα πολύ οι Ιαπωνέζες. Αχα. Όμως και πολλοί πούμε, γελούσαν μας, δεν κοιτούσε κορίτσια στο σχολείο, δεν είχε κάνει τίποτα με καμία, απλά ήθελε, μιλούσε στο διαδίκτυο μάλιστα με πάρα πολλές. Ήτανε κολλημένος εκεί ρε παιδί μου και σου λέει αν δεν τη βρω εγώ την Κινέζα, την κοντή, την τέτοια, δεν κάνω τίποτα με καμία. Αυτό μέχρι και οι γονείς του είχαν αρχίσει να ανησυχούν που δεν ήθελε να βγαίνει με κορίτσια. Αλλά ήθελε σόνι και ντες σκιστομάτα αυτός. Αυτό, ναι. Πολλοί και... άντρες και αναρωτιέμαι γιατί. Εντάξει, γιατί Κωστάκη, τι τσαχπινιές κάνεις, γιατί. Λέω στον Κωστάκη, γιατί Κωστάκη μου κάνει... Άλλο πράγμα το σκιστομάτικο. Ναι, είναι, δεν ξέρω, είναι και μικροκαμωμένες. Και είναι και μικροκαμωμένες. Εμείς οι ταρντάνες δεν σου κάνουμε. Κώστα, να σου πετάξω καμιά καρδούλα. Τα γούστα του καθενός, μη κάνεις τέτοια πράγματα. Τώρα είμαστε στον αέρα, ντροπή. Στον αέρα, εδώ πέρα, ναι. Τέλος πάντων, για πες. Κοίτα να δεις τώρα ο τηλεθεατής να μας βάζει τη θέση μας, Κώστα. Ντροπή. Ναι, εκπομπή μου τώρα τέτοια πράγματα. Ναι, έλα τηλεθεατή, ποδηλάτη. Ναι. Και το αυτό το παιδί, μάλιστα, και πολλά κορίτσια δεν δίναν καν σημασία. Τα κορίτσια. Ναι, το θεωρούσαν ως το παιδί, τι να πω, του χαζό. Ναι, ότι ήταν πολύ. Αλλά αντιθέτως, εγώ ήμουν από τους λίγους φίλους που είχε και τον έβρισκα πολύ έξυπνο και σωστό. Απλά ήταν αυτό, ήταν πολύ παραδοσιακός άνδρας. Δηλαδή ήθελε... μέχρι που έφτασε ο καιρός να δώσουμε πανελλήνιες, πέρασαν τα χρόνια και δεν πέρασε πουθενά. Αυτός. Ναι, αυτός ο φίλος μου. Εγώ έφυγα, φύγει από την πόλη, είχαμε χωριστεί. Μέχρι που με ενημέρωσε ότι πήγε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο κάπου στη Σκωτία για να ακολουθήσει το όνειρό του. Εκεί έχει και Κινέζες. Μα αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Α, είδες πόσο μπροστά είμαι τελικά, Ιωάννη. Και ότι το πρώτο πράγμα που μου είπε ότι είμαι στη Σκωτία, μάλιστα σε μια πόλη που είναι με πάρα πολλές Ασιάτισες και είχε γνωρίσει ήδη πάρα πολλές Κινέζες, Ιαπωνέζες, Κορεάτισες, πάρα πέλαντες. Και ήταν σαν ένας παράδεισος γι' αυτό να... Δεν πήγε βέβαια στην Ασία να σπουδάσει, πήγε κάπου εδώ και ξαφνικά βρήκε μια κοπέλα. Η οποία ήταν Κινέζα και από εκεί που δεν τον κοιτούσε καμία άρχισε ξαφνικά να αρέσει και αυτός της Ασιάτης. Δεν ήταν μόνο ότι το άρεσαν, τις τραβούσε. Αυτός πώς είναι, ωραίο παιδί. Αυτός πάρα πολύ ωραίο παιδί και γυμνασμένο, ξανθό, δυνατό πολύ, ήταν και στις ειδικές δυνάμεις. Και
ξέρετε, είναι αυτό το πρότυπο. Αυτό. Και μάλιστα αυτή η γυναίκα είχε το εξής περίεργο για μας, αλλά για αυτό τον πολιτισμό είναι φυσιολογικό. Δεν τον κοιτούσε τον πρώτο καιρό στα μάτια. Φόβο, αυτά τα σπαστικά, ναι, τα... Ναι. Ναι. Και του έκανε εντύπωση, οπότε μιλούσε, χαμήλωνε το βλέμμα και του έλεγε ότι το θεωρώ ασέβεια προς το άτομό σου να σε κοιτάς τα μάτια. Όχι προς το άτομό του, όχι ξαφνικά ότι τις ήρθε τώρα τις Κινέζες να μην τον κοιτάει τα μάτια. Ότι τους άνδρες, σε ένδειξη ρε παιδί μου, τη λέξη τη σωστή, σε ένδειξη, όχι σεβασμού, υποταγής, πέστηνα, δεν τους κοιτάνε στα μάτια και καλά ότι είναι υποταγμένες, ρε παιδί μου, και ότι ο άντρας είναι πολύ ουπ, ενώ αυτές είναι πολύ ουπ. Ναι. Και με λίγα λόγια αυτός ο φίλος μου, επειδή ήταν και πολύ παραδοσιακός και... Κώστα! Ο Κώστας λέει γι' αυτό πάνε μπροστά οι Κινέζοι. Ναι, ναι, και εγώ είμαι λάτρης των Κινέζων. Και αυτόν Κώστα το λέγανε το φίλο μου, οπότε ίσως... Δεν έχουν ανάπτυξη οι Κινέζοι, επειδή οι Κινέζες δεν κοιτάνε τους Κινέζους στα μάτια. Ναι, έχουν για πολλούς λόγους. Είναι γενικά πολλά χρόνια μπροστά. Δεν ξεκινάνε, δεν είναι το κάβο που ξεκινάνε, αυτό σίγουρα. Ναι, και επειδή και αυτός ο φίλος μου ήταν έτσι, είναι ουσιαστικά να βρει και τη γυναίκα των ονείρων του. Και ήτανε και αυτός, ρε παιδί μου, η γυναίκα υπό και ο άντρας πιο... Ναι, πολύ παραδοσιακό να σας πω, φανταστείτε, ήτανε με το στρατό πολύ. Με τι ήτανε, πολύ? Με το στρατό, αγαπούσε το στρατό, σας είχα δει και στις ειδικές δυνάμεις, είχε αριστεύσει και παραδοσιακός γενικά... άντρας, εν πάση περιπτώσει, και σιάτης. Και δεν κοιτούσε, δηλαδή ακόμα και στο σχολείο που ξέρετε κάναμε τα πειράγματα με τα κορίτσια και τα λοιπά, ούτε όταν τον πήραζαν τα κορίτσια αυτός δεν υπέκυπτε, δηλαδή το άρεσε να αυτό. Ήταν αυτό και πολύ μονογαμικός που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Και τι βρήκε... μονογαμικός ήταν, αγαμικός ήταν αυτός, δεν ήταν μονογαμικός. Αυτό, επειδή έψαχνε να βρει τη μία και την ιδανική. Τη βρήκε τέλος πάντων, για να μάθουμε. Και έφτιαξε δεσμό με αυτή την κοπέλα και... Δυστυχώς από τότε αγνοεί τη τύχη του, δεν ξέρω, έχω χάσει από αυτές μαζί του. Είναι πικρή ιστορία αυτή, αλλά... Αυτό ήθελες να πεις, βρε Σιποδηλάτη, ότι είχες ένα φίλο που δεν έκανε τίποτα με καμία και πήγαινε να σπουδάσει στο εξωτερικό και βρήκε μία γκόμενα, αυτό. Αυτό και τώρα δεν ξέρω, είχε και ένα θέμα με την οικογένειά του, επειδή αυτή ήταν ξένη και που τον έστειλαν εκεί. Αχα, και... να το κλου της υπόθεσης, ναι, ορίστε. Ναι. Και τον πρώτο καιρό δεν τους το είχε πει, θυμάμαι, γιατί είχαμε τότε επαφές. Γιατί αυτός θα ήθελε λογικά η μητέρα, ο πατέρας και όλο το σώμα. Πιο πολύ η μητέρα έχει το πρόβλημα. Ε? Πιο πολύ η μητέρα. Παπούτσι από τον τόπο θα ήθελαν και εσύ είναι και ξεχαρβάλα. Ναι, είχε ένα θέμα με τους Κινέζους, δεν ξέρω τώρα ποιο ήταν το θέμα, αλλά τελικά εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω κάτι για την επιλογή του. Γιατί, τι έγινε, βρε Σιποδηλάτη, παντρεύτηκαν αυτοί, έκαναν τόσο βάρυσμα. Να σου πω ότι έχω να μιλήσω μαζί του τουλάχιστον 2 χρόνια. Δεν ξέρω, πάντως είχαν αρκετά καιρό σχέση. Και τα πήγαιναν πάρα πολύ καλά, μάλιστα. Και ήταν να βρει και τη γυναίκα των ονείρων. Και τώρα αυτός δεν ξαναγύρισε πίσω εδώ στην πατρίδα, πήγε στα ξένα τόσο καιρό. Δεν σας ακούω. Λέω στα ξένα, δεν έχει ξαναγυρίσει. Ναι, είναι στα ξένα, ασχολείται εκεί με το πανεπιστήμιο του, δεν έχει επιστρέψει. Με το πανεπιστήμιο του, με την Κινέζα, δεν ξέρεις, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Ποιος ξέρει τώρα, μπορεί να έχει παντρευτεί κιόλα, δεν ξέρω. Ήταν μάλιστα ο καλύτερος φίλος που είχα. Και τώρα νιώθεις μοναξιά, Ποδηλάτη μου. Τώρα νιώθω, ναι, μοναχικότητα, θα λέγαω. Μοναγλυκούλη, Ποδηλάτη. Η Ποδηλάτη είναι μοναχική. Η Ποδηλάτη είναι... Εσύ και ο Λουκι Λουκ. Ναι, ναι. Άλογο έχει αυτός, τέλος πάντων, τι έχει ο καθένας τώρα. Αλλάζουν οι καιροί, βεβαίως. Δεν θα ήταν και φυσιολογικό να κυκλοφορήσεις εσύ με το μουλάρι μες στον άφπλιο. Δεν θα ήταν. Έχει πολλές άμαξες βέβαια για τον τουρισμό, κάνουν πάρα πολλά. Και καμήλες άμα θέλει κάποιος μπορεί να τις φέρει εδώ, θα το επιτρέψει ο Δήμος για να... Για τον τουρισμό λες. Ναι, ναι, τι άμαξες βλέπουμε εδώ, τι... Ό,τι να λέω, Ποδηλάτη, να σου πω, εσένα η προσωπική σου ζωή πώς πάει? Εγώ αυτό το διάστημα δεν έχω καμιά καινούργια ερωτική ιστορία να σας... Τι δεν έχεις? Καμιά καινούργια ερωτική δεν ιστορία. Δεν σου αρέσει καμία κοπέλα, εσένα ή Ιωάννη. Εντάξει, άμα βουέψω και εδώ τόσες ωραίες γυναίκες που υπάρχουν, μπορεί να μ' αρέσουν κιόλες. Αλλά το θέμα είναι να βρω... Ρε παιδί μου, στο μυαλό σου δεν έχεις καμία. Εντάξει, μπορεί να έχω και καμία στο μυαλό μου, αλλά παραμένει στο μυαλό μου. Τι εννοείς? Ότι αυτό, μέχρι εκεί δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει και... Γιατί? Αυτό. Δηλαδή,
ουσιαστικό το νόημα είναι ότι είμαι μόνος μου τώρα και δεν έχω συνεργασία. Γιατί όμως, γιατί γίνεται αυτό, γιατί αυτή η μένει στο μυαλό σου και δεν γίνεται κάτι? Είναι πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που δεν μπορώ να δω. Δηλαδή. Είναι πολύ, πάρα πολύ. Δεν μπορώ τώρα. Τώρα εμένα ντρέπεσαι, βρεσί που δηλάτε. Αυτή εμένα μου τη πει τόσα. Γιατί εγώ ήθελα να πω την ιστορία του καλύτερου μου φίλου, το πώς από ένα τώρα παιδί. Τώρα την είπες αυτή την ιστορία και έχουμε βρει τώρα εδώ πέρα ζουμί σε κάτι άλλο. Πες. Μα δεν ήταν ωραία ιστορία πώς ένα παιδί που δεν τον κοιτούσε καμία 18 χρόνια ξαφνικά. Μα το άκουσα αυτό ότι δεν τον κοιτούσε καμία, τη βρήκε την κόμενά του, τον τακτοποιήσαμε, πάει. Εσύ. Ναι, εγώ αυτό. Σας έχω πει τόσες ωραίες ιστορίες εδώ με την Θεολόγο. Ναι, αλλά εσύ γιατί δεν έχεις βρει μία κοπέλα? Δεν θέλω εγώ τώρα προς το παρόν. Θέλω μα να... αυτή που τη σκέφτεσαι, τι έχει γίνει, ποιοι είναι οι εξωτερικοί παράγοντες, τι συμβαίνει, Ιωάννη, τι μου κρύβεις? Δεν μπορώ να σας μιλήσω. Ιωάννη, με βλέπεις πώς σε κοιτάω αυτή τη στιγμή? Σας βλέπω, κυρία Νίνα. Επειδή με βλέπετε, το φρύδι πιο ψηλά δεν πάει, θα μου πείτε. Τι να σας πω, είναι ότι αυτό, ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Μα γιατί? Είναι, δεν... Τι να πω, δεν γίνεται, δεν είναι στο χέρι μου. Και σε ποιανού το χέρι είναι που δηλάτη? Θεού, στο χέρι του Θεού. Στο χέρι του Θεού είναι. Δεν ξέρω, κάτι μου βρωμάει εδώ, Κωστάκη. Είναι σε κανενό στο χέρι. Και δεν είναι τα σπίρτα που άναψες για να σε ξεπροστιάσω τώρα. Δεν είναι σε κανένα στο χέρι. Ποδηλάτη, σε ακούω πάρα πολύ θλιμμένο και εκνευρίζομαι κιόλας μαζί σου τώρα που δεν μου ανοίγεις την καρδιά σου να μου πεις. Μα αυτά δεν μπορώ να τα λέω έτσι. Πρέπει να σκέφτομαι λίγο πριν πάρω. Την πρώτη φορά που είχα πάρει το σκεφτόμουν πάρα πολύ μέχρι να πάρω και δηλαδή, να... συγγνώμη, είναι σικέ. Σκέφτεσαι τι θα πεις και μας παίρνεις. Δεν είναι με αυθορμητισμό δεν λειτουργείς. Με αυθορμητισμό εννοείται, αλλά σκέφτομαι αν θα ανοίξω το στόμα μου για το τι θα πω. Δεν μπορώ να παίρνω και να λέω οτιδήποτε δίχως να σκέφτομαι. Γιατί βρες υποδηλάτη, τώρα έχουμε γίνει μια οικογένεια, μια παρέα. Ναι, ναι. Τι? Απλά, ναι, είναι μερικά πράγματα που μου αρέσει να τα πρώτα τα κρατάω μόνο για τον εαυτό μου, να μην τα βγάζω στο φως. Πολύ ευαίσθητο θέμα πρέπει να είναι αυτό τώρα, για να μην το λες ούτε σε εμάς. Πολύ ευαίσθητο. Κρίνω. Δεν είναι, όπως βλέπετε, δεν είχα θέμα να σου πω πάρα πολλές ιστορίες μου. Αλλά ναι, ήταν κάποια πράγματα που είχαν περάσει και είτε τα ξέρει όλος ο κόσμος, είτε τα ξέρει κανείς, δεν θέλεις με αφορούν. Θέλεις να πεις ότι εσύ μπορείς με ευκολία να μιλήσεις για πράγματα του παρελθόντος, αλλά για πράγματα του παρόντος κολλίεσαι. Και εντάξει, δεν μιλάω και για όλο το παρελθόντος, για κάποια που κρίνω εγώ ότι δεν θα μου... Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να κοκκινήσεις κι άλλο, γιατί είμαι σίγουρη ότι σου έχει συμβεί κάτι τέτοιο τώρα. Είμαι γενικά πολύ... Είσαι ντροπαλό αγόρι, ναι. Ωραία. Εντάξει, δεν θα σε ζωρίσω άλλο. Νομίζω αρκετό ήταν για σήμερα αυτό. Ίσως κάποια άλλη εκπομπή μπορώ να βρω το θάρρος και να το πω περισσότερα. Στο επόμενο επεισόδιο του Ποδηλάτη θα μάθουμε για αυτή τη μυστηριώδη αγαπημένη. Μυστηριώδη αγαπημένη. Απλά είναι μια γυναίκα που αυτό, που βρίσκεται στο μυαλό μου. Δεν βρίσκεται πουθενά αλλού αυτό. Θα ήθελα να... Αλλά πού θα ήθελες να βρισκόταν? Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, και ότι αν θα γινόταν καλύτερα τα πράγματα, γιατί έχω απογοητευτεί ότι αν δεν έβγαινα και από το μυαλό μου θα ήταν καλύτερα. Ίσως εκεί πέρα να είναι καλύτερα που είναι, δεν ξέρω. Ναι, είναι στο μυαλό σου. Πώς να το πω, κρατάει... Γερά. Μια ομορφιά, μια που κάτι που δεν χαλάει. Ένα αναλύωτο στο χρόνο. Ένα μόνο όμορφο συνέστημα, δεν έχει τίποτα. Γιατί όπως τα προβλήματα μετά θα έρχονται παντού, άμα φύγει από το μυαλό και έρθει και αλλού. Και γι' αυτό είμαι λίγο... Θεέ μου, πόσο γλυκούλης ο Δηλάτης σήμερα. Θεέ μου. Τίποτα, λέω, είσαι πολύ γλυκούλη σήμερα, έτσι που τα λες ντροπαλά και δειλά-δειλά. Είμαι συναισθανμένος που ο Δηλάτης είμαι. Τι? Είμαι πολύ συναισθανμένος που ο Δηλάτης είμαι. Είσαι τώρα, ένας μοναχικός και... μόνος και... Τι έλεγε, μόνος και έρμος καουμπόι. Φτωχός και μόνος ποδηλάτης. Φτωχός και μόνος. Φτωχός και μόνος. Και φτωχός και μόνος. Και ποδηλάτης. Αυτό. Αλλά έχω το ποδήλατό μου, οπότε δεν είναι. Δεν σε σκιάζει φοβέρα καμιά σου, λέει. Ναι, όταν έχεις κάτι να σε κρατάει, όταν αποδίες και να σου έρθουνε, δεν πέφτει. Λοιπόν, αγαπημένη μου ποδηλάτη, πρέπει να σε αποχωριστώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις, που μοιράζεσαι όλες σου τις εμπειρίες και όλες σου, σχεδόν όλες σου μάλλον, έτσι τις... Ναι, τις τέλος πάντων όλες σου αυτά που κάνεις. Ότι πρέπει να βγουν στον αέρα
Ναι, βέβαια, βεβαίως. Λοιπόν, σ' αγαπάμε πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και σε καληνυχτίζουμε. Καληνύχτα, καληνύχτα. Φιλάκια, φιλάκια. Γεια σου, γεια σου. Τσίκι τσίκι, και με τούτα και με κίνα τώρα. Η ώρα πέρασε πολύ. Πέρασε πολύ γρήγορα, γιατί η ώρα περνά γοργά όταν περνάς καλά, αγαπητή μου. Θα είμαστε μαζί σας αύριο, την ίδια ώρα, στις 11, done. Η Νίνα, ο Κωστάκης, ο Τείχος, που αύριο θα είναι αλλαγμένος, αλλά και η σελίδα μας στο Facebook, να τη δούμε τελευταία φορά, www.facebook.com/ninasnight. Τον ατέλειο το έχει, πολύ μακρύ πράγμα. Λοιπόν, αύριο, αύριο στις 11 εδώ, με καινούργια θέματα, καινούργια τραγούδια και καινούργιο τοίχο. Φιλάκια, μουά! Like a waterfall in slow motion, like a